Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Χρήστανθος Αλτίδης, σε λίγο λογικά, θα είναι εδώ πέρα. Τον είχαμε χθες μία φορά στην ώρα του. Μη μας καλομάθει κιόλας και απαιτούμε, θα κατάλαβες. Δημήτρη Μπαλόμπα που είσαι στη ρύθμιση του ήχου. Λοιπόν, Νίκος Παπαδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε για τις επόμενες 2 ώρες περίπου. Σήμερα Τρίτη 14 του Μάη. Σαν σήμερα πέθανε ο Φρανκ Σινάτρα. Αγαπημένος. Λοιπόν, αλλά πού να παίξει Σινάτρα τώρα με αυτόν εδώ πέρα στην εκπομπή. Τώρα δεν είναι μόνο για τέτοια είναι. Για τη θέληξη είναι, για την. Δεν θυμάμαι και τα ονόματα των αλλωνών τώρα. Τη Μαλού και τη Βέρου Μπίν. Λοιπόν, FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή τουλάχιστον για την πρώτη ώρα. Θα δούμε αν τη δεύτερη ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Διανύοντας μια εβδομάδα που περιμένουμε να δούμε αν θα μας φέρει κάποιες εξελίξεις όσον αφορά τον ποδοσφαιρικό Άρη εν ώψη της νέας σεζόν. Τι να βάλω άμα θες βάζω. Όχι. Το χαλί μας σταθερά. Χαιρετίζουμε και τον Βασίλη Καβαδία μαζί μας. Γεια σου φιλαράκι μου λοιπόν. Είναι λοιπόν μια εβδομάδα, περιμένουμε να δούμε τι μπορεί να μας φέρει όσον αφορά τις εξελίξεις στον Άρη για την επόμενη μέρα, για το ρόστερ και πώς θα διαμορφωθεί αυτό εν ώψη της επόμενης σεζόν, με ζητήματα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, με μια στάση αναμονής που τηρεί ο Άρης όσον αφορά τους δανεικούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή τον Ματέο Γκαρσία και τον Λίνσεϊ Ρόους, δύο περιπτώσεις που θα επηρεάσουν φυσιολογικά και τον μεταγραφικό σχεδιασμό για την νέα χρονιά και φυσικά το τοπίο που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει όσον αφορά τους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται για τη νέα σεζόν, παίχτες για τους οποίους έχουν πάρθει ήδη αποφάσεις και περιμένουμε τις κινήσεις από πλευράς ΠΑΕ. Όλα αυτά την ώρα που, όπως είδατε και χθες το βράδυ αργά, μετά από μια ανάρτηση εταιρείας του κ. Μπαζαρτζίδη, προχωρούν κανονικά τα έργα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Υπάρχει και εκτός των 4 γραμμών προετοιμασία του Άρη για την νέα σεζόν. Είναι έτοιμα τα νέα δημοσιογραφικά του γηπέδου. Εντάξει, αυτό περισσότερο εμάς αφορά, είναι η αλήθεια. Εκεί λίγο ψηλά που τοποθετήθηκαν μετά από απέτηση της του ΣΕΦΑ, οι απόψεις ανάμεσα στους δύο συναδέλφους δίστανται για το αν είναι καλά ή όχι εκεί πάνω, όπως και να έχει. Αρχίζει να αλλάζει η μορφή και κάτω στην κατά μήκος της θύρας 7 που έχουν αφαιρεθεί κάποιες από τις πρώτες σειρές με τα καρεκλάκια στο συγκεκριμένο κομμάτι του γηπέδου. Θα γίνουν ακόμα περισσότερα πράγματα μέσα στο επόμενο διάστημα όσον αφορά το γήπεδο. Περιμένουν και την ΟΕΦΑ στον Άρη την επόμενη εβδομάδα, 21 του μηνός. Αναφέρει ενημέρωση της ΠΑΕ ότι θα έρθει το φημάκιο της Ομοσπονδίας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στη Θεσσαλονίκη για να επιθεωρήσει το γήπεδο του Άρη, να δει τις εργασίες οι οποίες προχωρούν και ενδεχομένως, αν και ο Άρης ακολουθεί πιστά τα θέλω της UEFA, ενδεχομένως να κάνει κάποια εισήγηση για κάτι επιπρόσθετο ή για κάποια διαφοροποίηση σε αυτά τα οποία γίνονται ή θα γίνουν μέσα στον επόμενο μήνα σίγουρα, γιατί στόχος είναι να παραδοθεί το γήπεδο στις αρχές Ιουλίου ώστε να είναι έτοιμο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας. Παράλληλα είχαμε νέα σήμερα και από το μέτωπο των διεθνών ποδοσφαιριστών του Άρη, Σιώπης και Βαλεριάνος, οι οποίοι είναι στις επιλογές του Άγγελο Αναστασιάδη για την προετοιμασία της εθνικής στην Ολλανδία, το φιλικό και το φιλικό με την Τουρκία εν ώψη των προκριματικών αγώνων που θα δώσει η Ελλάδα με Ιταλία και Αρμενία μέσα στον Ιούνιο. Όπως διαβάζουμε, απουσιάζει ο τραυματίας Μήτροβλου αλλά και ο Μπακάκης, ο οποίος θα κάνει χειρουργείο στους κοιλιακούς. Νέο πρόσωπο είναι ο Γιάννης Κότσιρας του Αστέρα Τρίπολης, ο Ρεσπέτης και ο Κυριακόπουλος. Λοιπόν, άρα στην αποστολή είναι η... Ναι. Εντάξει, παίχτες θα σωματωθούν αλλά και με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους. Μάνταλος, Μπάρκας, Μπακασέτας, Πέλκας, Πασχαλάκης, Κουρμπέλης, Βαλεριάνος, Σιώπης, Κούτρης, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μασούρας, Κουλούρης, Ντουρμισάη, Κότσιρας, Μαυρίας, Κολοβός, Σταφυλίδης, Σάμαρης, Βλαχοδήμος, Σιώβας και Ζέκα. Τον είχαν κάνει Ζέκας ή Ζέκα τον είχαν κάνει στην ελληνοποίηση.
Ρωτάω εσένα τώρα που ναι, ασχολείσαι και με τον ποδόσφαιρο κιόλας, Βασίλη Καβαδία. Είναι μια πραγματικότητα. Σε 4 γκρουπ θα σωματωθούν οι διεθνείς από ό,τι διαβάζουμε. 22, 24, 25 και 27 Μαΐου. Σιώπης και Βαλεριάνος είναι στο πρώτο γκρουπ που θα σωματωθεί με την Εθνική στις 22 του μήνα. Και από ό,τι βλέπουμε, λέει, σημειώνεται ότι έχουν προσκληθεί ήδη, λέει, Παπασταθόπουλος, Μανδολάς, Δόνης για τις 3 Ιουνίου. Οπότε θα αρχίσει το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της Εθνικής. Ναι, γιατί έχουν ακόμα υποχρεώσει συγκεκριμένοι. Και ο Παπασταθόπουλος, μάλιστα, έχει να παίξει και στο τελικό του Europa League με την Arsenal κοντρά στην Chelsea. Πέραν του αγωνιστικού και όλων των άλλων ζητημάτων που έχουμε, παράλληλα, όπως διαβάζετε και στο All About Aris, εξετάστηκε σήμερα ο φάκελος αδειοδότησης της ΠΑΕ για τη νέα σεζόνα, το πρωτοβάθμιο όργανο αδειοδότησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον Άρη να εκπροσωπείται τον κύριο Παναγιώτη Μπιλίρη, τον νομικό της ομάδας. Αυτό αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, όπως επίσης γίνεται λόγος για έναν πλήρη φάκελο. Που και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα, εννοείται, και αύριο αναμένεται και το τυπικό της υπόθεσης, να βγει τυπικά η απόφαση και να είναι ok ο Άρης όσον αφορά την επόμενη σεζόν στο κομμάτι της αδειοδότησης. Δεν λείπει κάτι να φέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, δεν έχουμε λόγο να μην την πιστέψουμε. Βέβαια, είναι αυτονόητο βέβαια, αλλά είναι και πολύ σημαντικό γιατί βλέπετε γενικότερα στην Ελλάδα τι γίνεται με διαδοτήσεις και φακέλους που λείπουν πράγματα μερικές φορές κτλ. Αλλά ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει παραδώσει έναν πλήρη φάκελο, χάρης και το νομικό του κ. Πιλήρη, και αύριο περιμένουμε και τυπικά την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής Ομοσπονδίας. Ο Άρης λοιπόν προχωράει, ψάχνεται, αναζητεί παίχτες για την επόμενη σεζόν, έχει εντοπίσει κάποιους από αυτούς. Νομίζω ότι η θέση του τερματοφύλακα είναι αυτή στην οποία δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο για την ώρα. Γιατί ο Άρης, όπως φαίνεται, θα πάρει έναν παίχτη πίσω από τον Χουλιάν Κουέστα. Και όσοι είχατε την ευκαιρία να διαβάσετε τη συνέντευξη του Αντώνη Λικούρη, του προπονητή τερματοφυλάκων του Άρης, All About Aris, η οποία ανέβηκε σήμερα το πρωί, πήρατε νομίζω και μια εικόνα όσον αφορά το στυλ του δεύτερου τερματοφύλακα που ψάχνει ο Άρης για την επόμενη σεζόν, για τον άνθρωπο που θα είναι πίσω από τον Χουλιάν Κουέστα, με τον Αντώνη Λικούρη, που θα έχει και αυτός φυσικά λόγο στην επιλογή που θα γίνει και θα καταθέσει και την άποψή του. Από τους πιο παλιούς της ομάδας, ο Αντώνης Λικούρης, ήταν από την δεύτερη χρονιά του Άρη στη ΓΑΜΑ Εθνική. Εδώ πέρα είναι από τους λίγους δηλαδή που βιώσανε τα αλόνια. Και τώρα ετοιμάζεται και αυτός να ζήσει τα μεγάλα σαλόνια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μόλις σε 33 του χρόνια, παρακαλώ, ο Αντώνης ο Λικούρης. Κάλλιστα θα μπορούσε να είναι κάτω από μια εστία τώρα και να παίζει. Διατηρείται άλλο σε πολύ καλή κατάσταση. Αλλά είναι και μια απόδειξη ότι δεν παίζουν ρόλο τα χρόνια ή η πείρα για να κάνεις καλά δουλειά. Τέλος πάντων, ο Άρης, βάσει και τον όσον είπε ο Αντώνης ο Λικούρης, όχι, ούτε εγώ πήρα. Φίλε, άρχισε 5 και 22, δηλαδή. 10 και 22 το πρωί. 5 και 22, εγώ ξέρω, Χρήστα, θα εδώ πέρα. 10 και 22 το πρωί. Α, ούτε εσύ μπορεί να πας στην ώρα σου. Είμαι και στάξει. Και στάξει την πρωινή και στάξει την απογευματινή. Τα τετράγωνα των αστέρων. Λοιπόν. Σύμφωνα λοιπόν με τον Αντώνη Λικούρη, επειδή πιάσαμε την κουβέντα όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, ο Άρης ψάχνει ένα παίχτη με εμπειρία, με παραστάσεις, που θα είναι πολύ κοντά στα δεδομένα του Χουλιάν Κουέστα. Άρα θέλει να αυξήσει τον ανταγωνισμό στη συγκεκριμένη θέση, που θα κάνει καλό στον Ισπανό, νομίζω, ο οποίος φέτος πήρε τη φανέλα του βασικού σπίτι του και φυσιολογικά κιόλας. Και από την άλλη, θέλει να έχει και μια έτοιμη λύση πίσω από τον 27χρονο τερματοφύλακα, διότι χτύπα ξύλο αν ο Κουέστα πάθει κάτι και μείνει εκτός για έναν μήνα, παραδείγματος χάρη, τότε θα κληθεί να τον αντικαταστήσει και να φέρει μαζί του και μια σιγουριά κατά τα δοκάρια, που είναι έτσι από τις δύσκολες θέσεις στο χώρο του ποδοσφαίρου. Να μπει και τώρα μέσα, ακόμα στον ηρμό μου πάλι. Π.χ. λέω. Κουέστα, φίλε, τραυματίας, έπαιζε για μεγάλο διάστημα της φετινής σεζόν. Κουβέντα δεν έλεγε ο καημένος. Τα είπε όλα, τι εννοείς κουβέντα δεν έλεγε?
είχε χτυπήσει πρώτα σε αυτό, στο μάτς με τον Πανιόνιο. Σε αυτό εδώ το δαχτυλάκι. Μετά χτύπησε σε αυτό, δεν έλεγε τίποτα. Υπήρχε ο κίνδυνος υποτροπής, αλλά... Μου χτύπησε το δαχτυλάκι του. Φυσικά. Συγγνώμη, 2019 έχουμε. Και αν χτυπήσει το δαχτυλό και το τερματοφύλακα, βάζει ένα ανάρθηκα και παίζει. Έβαζε ανάρθηκα, ναι, εντάξει. Έρα, τι κανονικά υπό άλλες προποθέσεις. Να τον δώσουμε κανένα έπαινο. Δεν είπα να τον δώσει έπαινο, ρε φίλε, αλλά δεν βγήκε να πει ότι ποτέ είμαι τραυματίας και τα λοιπά. Και με 150 χιλιάρικα, φίλε, παίζω και εγώ τερματοφύλακα. Και δεν θα λέω ποτέ ότι είμαι τραυματίας. Τώρα έχει αφήσει έξω το μανδύα του δημοσιογράφου και μιλάς διαφορετικά. Τι έχω αφήσει? Το μανδύα του δημοσιογράφου. Το δημοσιογραφικό μανδύα. Δεν έχω ποτέ δημοσιογραφικό μανδύα. Γιατί? Γιατί δεν έχω δημοσιογραφικό μανδύα. Η εκπομπή εδώ είναι ειλικρινέστατη. Τα λέει έτσι όπως πρέπει να τα πει. Η εκπομπή φυσικά γίνεται του λαού. Έτσι, η εκπομπή του λαού. Μάλιστα. Αλήθεια είναι αυτό. Τα κοιτρινό ραγάνια. Γιατί φοράει άσπρο μπλουζάκι ο Λικούρης? αυτό έβαλε εκείνη τη μέρα. Κακό, θα βάζει κιτρινό μαύρο. Δηλαδή, όποιο κάνουμε συνέντευξη στο site θα φοράει κιτρινό μαύρο. Ναι. Ο Λάρισον που το κάναμε δεν φορούσε κιτρινό μαύρο. Φορούσε χακί. Δεν φορούσε. Ο Σιώπης δεν φορούσε κιτρινό μαύρο. Φορούσε μαύρο. Ήταν ωραίες οι κάλτσες του όμως. Διαφορετικές. Ο Σιώπης είναι Σιώπης. Ο Σιώπης είναι Σιώπης, εντάξει. Είναι χρόνια του πολλά κιόλας γιατί έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Τον πήρε, τον πει χρόνια πολλά το Μανόλαρο. Μετά. Κατάλαβα. Στα 25 του πλέον. Και κλείθηκε και στην Εθνική, όπως λέγαμε νωρίτερα από τον Άγγελο Νασασιάδη. Λες και είπε 75. Στα 25. Παιδάκι είναι δηλαδή. Παιδάκι. 25 χρονών. Ενήλικος άντρας είναι. Ενήλικος άντρας. Ενήλικος άντρας, ναι, ήταν ο χαζό. Ενήλικος είναι. Άντρας. 25 χρονών. Μάλιστα. Εντάξει. Γιατί παιδάκι. Ξεκίνησε δηλαδή η εκπομπή. Περίμενε, δηλαδή μέχρι ποια ηλικία θεωρείς παιδάκι? Πόσο χρόνο είσαι τώρα? 28,5 29. Μέχρι τα 29,5. Στα 30 δεν είσαι παιδάκι πλέον? Τι? Στα 30 δεν είσαι στα παιδάκι. Στα 30, όταν κλείσει τα 30. Έλα, ξαναμιλήσουμε. Γίνεσαι άντρας. Α, πριν δεν είσαι δηλαδή. Πριν είσαι παιδάκι. Λοιπόν, αυτή είναι η λογική του Χρήσανθου. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ. Πρώτη εδώ. Εδώ μεταξύ, ναι, ξεκινάει η εκπομπή και ξεκινάς με τη συνέντευξη που έκανες εσύ. Όχι. Να κάνεις αβάντα στον εαυτό σου δηλαδή. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο, ξεκίνησε 5 και 9. Και 9 σήμερα, γιατί τόσο νωρίς? Γιατί ο κύριος διευθυντής έκλεισε νωρίτερα και πετσόκοψε και τον break για να, για να μας βάλει νωρίτερα. Ήθελε να πεις πράγματα. Ωραία, και τα είπες. Και καφέ δεν πήρες? Όχι, δεν πήρα. Μάλιστα. Δεν πήρα όμως ούτε για μένα. Δεν είναι ότι πήρα για μένα και δεν πήρα για σένα. Ήπιες, ποιοι φύγανε? Ήπιες. Τι ήπια? Ήπιες, ποιοι φύγανε? Ποιοι φύγανε? Ποιοι φύγανε? Ποιοι δεν συνεχίζουν την ομάδα? Είπες ο τάδε και ο τάδε. Πρώτα θα πει ΠΑΕ και μετά θα πούμε εμείς. Τι να πει ΠΑΕ? Τελείωσαν τα συμβόλαια, ξενίκιασαν τα σπίτια τους. Φύγαν στις Αθήνες, στις Μυκόνους, στις Σαντορίνες. Τι χρειάζεται για να το πεις δηλαδή? Δεν ανανεώνουν το συμβόλαιο. Θα έρθουν του χρόνου και θα νοικιάσουν ξανά. Α. Κάποιοι. Κάποιοι άλλοι όχι, σιγά Χρήστα. Αυτό τώρα που κάνεις. Αυτό δεν μας λες, ποιοι είναι αυτοί αυτό που φύγανε. Δεν είναι ραδιοφωνικό, ναι, το οποίο κάνεις. Και είσαι 38 χρόνια στο ραδιόφωνο. Δεν δηλαδή είναι τηλεοπτικό. Ραδιοφωνικό δεν έκανα κάποιο ήχο. Εσύ με πρόδωσες. Δεν έκανε. Δεν ακούστηκε. Ορίστε. Τώρα συνεχίζεις και κάνεις κάτι αντιραδιοφωνικό. Είσαι και λοιπόν, εσύ κομμάτι της εργοδοσίας. Τι να σου πω. Είσαι κομμάτι της εργοδοσίας. Είσαι και εσύ υποτακτικός τους. Υποτακτικός. Βλέπεις εδώ τον επαναστάτη, τον Ποπολάρο. Ναι. Όσο σπρέκατε, βέβαια. Λοιπόν, για πες, Ποπολάρη. Τι να πω. Ποιοι παίκτες δεν θα συνεχίσουν τον Άρη? Τι είμαι εγώ. Δημοσιογράφος, νομίζω ότι δηλώνεις. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι. Για πες. Καντιμήρη συνεχίζει. Γιατί δεν λες εσύ? Άντε, θα παίξουμε τώρα. Ναι. Συνεχίζει. Πρέπει να απαντήσω εγώ δηλαδή τώρα. Άμα δεν απαντήσω, τι γίνεται? Θα είσαι κακός ρεπόρτερ. Άμα ξέρω και δεν θέλω να απαντήσω. Θα είσαι κακός ρεπόρτερ. Γιατί? Γιατί είσαι υπηρετής την αλήθεια. Ναι, τι πάνε να πει δεν θέλω. Υπηρετώ και την ηθική όμως. Ποια ηθική? Την ηθική ότι πρώτα πρέπει να ενημερωθεί. Μα έχει ληφθεί η απόφαση. Ναι, αλλά ενημερώθηκε ο παίχτης. Προφανώς. Όχι ακόμα. Τι όχι ακόμα, είσαι σίγουρος? Τον πήρες τον Καντιμήρη, τον ρώτησες? Ενημερώθηκαν όλοι. Τον Καντιμήρη τον πήρες? Θα το μάθουν δηλαδή από εμάς ότι... Ρε φίλε, Καντιμήρης! Ναι. Ωραία, ρώτατε να σου πω. Καντιμήρης. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει. Αυτό μεταφράζεται, κυρίες και κύριοι, στα ελληνικά. Δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Ωραία. Βαλεριάνος. Πολύ δύσκολα θα συνεχίσει. Αυτό μεταφράζεται, κυρίες και κύριοι, δεν θα γίνει πρόταση ανανέωση στο Βαλεριάνο. Δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Ναι. Διαμαντόπουλος. Κωνσταντίνος. Όχι. Α,
Ο Δημήτρης. Ναι. Δεν έχει ακόμα ενημέρωση. Αυτό μεταφράζεται, κυρίες και κύριοι, έγινε μια πρώτη κουβέντα ανάμεσα στις δύο πλευρές, χωρίς όμως να του τεθεί θέμα ανανέωσης του συμβολαίου του. Κάτι που σημαίνει ότι εκτός συγκλονιστικού απρόπτου δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Έχει έρθει με μεγάλες διαθέσεις ο Χρήστος σήμερα. Να κάνουμε αποκαλύψεις. Ρόουζ. Περιμένουμε θα γίνει με τη Λοριάν. Παίζει την Παρασκευή. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι σε περίπτωση που δεν μείνει ελεύθερος ο Ρόουζ χωρίς αντάλλαγμα από τη Λοριάν, δεν θα συνεχίσει την ομάδα. Ματέο Γκαρσία. Εγώ πιστεύω δύσκολα. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η Las Palmas δεν δέχεται να παραχωρήσει τον Άρη με 1,5 εκατομμύριο ευρώ τον ποδοσφαιριστή, τουλάχιστον για την ώρα. Δεν θα απαντήσει για την ώρα και ο Άρης θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις. Τι εναλλακτική εκπομπή αυτή. Τι εναλλακτική εκπομπή. Γουστάρει ο άλλος, θα σπίτηκε. Φίλε, δεν ενημερώνω τον κόσμο. Έτσι, ωραία, ναι. Πάμε. Μούσου μου του αοριστίες, δεξιά-αριστερά. Φεύγουν αυτοί. Σταματή. Αυτό μεταφράζεται, κυρίες και κύριοι, ότι είναι πολύ εύκολο για το Σταματή να πει αυτό που δεν μπορούσε να πει για όλους τους υπόλοιπους. Σταμπουλίδης. Αυτό μεταφράζεται, κυρίες και κύριοι, ότι προχώρησε ένα βήμα σε σχέση με τον Σταμπουλίδη. Τον έχει στείλει κιόλας τον Σταμπουλίδη. Κλεμέντε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Κλεμέντε. Καλά, Κλεμέντε και να μείνει. Okay. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι έτσι κι αλλιώς δεν ήταν εδώ ο Κλεμέντε και έχει. Τι, πού ήταν. Στις προπονήσεις ήταν, Χρήστο. Πότε. Τι πότε. Τι έκανε. Έλειψε ένα διάστημα, ξαναγύρισε. Το σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι απέκρυψε ότι έλειψε ένα διάστημα και μας το λέει τώρα. Στα παρασκήνια της Άρης είσαι γύρω. Στην Άρης είσαι, εδώ είναι όλα μπαουτάρης και λίμπερο. Στην Άρης είσαι, να πας να δώσεις δηλαδή, ένα 30 το Σάββατο να αγοράσεις. Θα βάλω εγώ δηλαδή στο όλα μπαουτάρης, ότι επέστρεψε ο Κλεμέντε στις προπονήσεις και δεν θα με πάρεις σε εκείνη την ώρα και θα μου πεις τι μας νοιάζει ρε Νίκο ότι ο Κλεμέντε επέστρεψε στις προπονήσεις. Όχι, να γράψεις μέσα στο αγωνιστικό ότι ο Κλεμέντε λείπει από τις προπονήσεις. Μαρτίνες. Και που έλειπε, τι έγινε δηλαδή. Μαρτίνες. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει με το σύμβολο του. Αυτό η πλευρά σημαίνει... του να ολοκληρώσω. Α, ωραία. Εδώ γιατί δίνεις παραπάνω εδώ. Πλευρά... Γιατί ρε φίλε, με αυτόν υπάρχει και ένα ρεπορτάζ. Α, υπάρχει. Το οποίο έχει βγει προς τα έξω. Και με τους άλλους όλο αυτό που είπα ρεπορτάζ ήταν. Ναι, απλά δεν το λέτε. Εσύ, δεν τα λέτε και δεν τα γράφετε. Εσύ δεν τα λέτε. Εγώ τα είπα. Με τον Μαρτίνες, εντάξει, η πλευρά του επιμένει σε διαιτές. Ναι. Δεν ξέρω αν ο Άρης κάνει πίσω στο τέλος και το δώσει. Είναι υποδιαπραγμάτευση. Ναι, είναι υποδιαπραγμάτευση. Ο Μαρτίνες λοιπόν είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής για τον οποίο ο Σάβας Παντελίδης έχει εκφράσει την επιθυμία παραμονής 100% γιατί υπάρχει και για κάποιους άλλους με μεν, ναι μεν αλλά. Αυτός ο κάποιος άλλος είναι ο Διαμαντόπουλος. Υπό προϋποθέσεις δηλαδή, αλλά μάλλον δεν θα προχωρήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα το δούμε όμως στην πράξη. Ιντζόγλου. Όπως αντιλαμβάνεστε, μετά τον πέμπτο παίχτη που είπε θα δούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, άρχισε να λέει κανονικά τι θα γίνει. Ο Ιντζόγλου λοιπόν θα συνεχίσει και σε κάποια άλλη ομάδα την καριέρα του. Επίσης δεν του έχει γίνει καμία πρόταση επέκτασης του συμβολαίου του. Ναι, κάνουμε εκπομπή, φίλε. Θες να περιμένεις να βγούμε στο διάλειμμα. Καθυστερημένε. Λοιπόν. Τα μισάνα μου λέγε. Τι θα κάνεις. Γελάει ο άλλος. Λοιπόν, πάμε σε break. Και θα συνεχίσουμε μετά, ναι. Και θα συνεχίσουμε μετά. Ελπίζω κάποια στιγμή να σας πει το ρεπορτάζ κανονικά ο κύριος Παπαδόπουλος και να μην η ΠΕΚ φεύγει. Όπως σαν τους παίκτες δηλαδή. Σαν τους παίκτες. Όπως κάνεις εσύ δηλαδή. Ήρθε η Ελίζα τώρα, σε γράφω εσένα, ασχολούμαι με την Ελίζα. Πάμε σε break. Λίπερο 107,4 All About Aris On Air. Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 545-26. Μετά στη δεύτερη ώρα θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές. Δεν ξέρω ο Χρήστος τώρα πώς θέλει να συνεχίσουμε. Αν θέλει να κάνουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε πριν, το οποίο εγώ δεν συμφωνώ. Ποιο ρε φίλε, τους είπαμε. Θες να δώσουμε μια εικόνα αυτή τη στιγμή για το ρόστερ. Ωραία, συνέχισα. Τζόγλου είπαμε. Δεν θα μιλήσω. Τέλειωσαν οι παίκτες. Ποιοι παίκτες. Που μένουν ελευθέροι. Κοίτα μου για τους άλλους. Γιατί κινδυνεύει να εκτεθείς, φίλε. Γιατί οι άλλοι έχουν συμβόλαιο. Δεν μπορείς λοιπόν για τους άλλους, ναι, γιατί αυτό είναι η δημοσιογραφία, να πεις σαν την μπούρδα που έγραψε ο άλλος προχθές, με στόχο, όχι φυσικά να μας πει για τον Μπάσα, που το έχουμε πει εδώ και καιρό, ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στα πλάνα, αλλά για να γράψει τις διάφορες μπουρδολογίες για να κάνει τον έξυπνο και άνω κάτω την ομάδα. Ο ίδιος τύπος που το Γενάρη είπε ότι γκρινιάζουν στα αποδυτήρια και διαλύεται ο Άρης και δεν βγαίνει η χρονιά. Το είχε πει. Το είχε γράψει. Που έγραψε την Τρίτη ότι έκλεισε Βέλεθ Ολυμπιακός και την Τετάρτη τελικά ζητάει πολλά ο Άρης. Που έγραψε ότι ο κύριος Τζιριμίντζουλας
θα είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του Άρη. Και γενικότερα μια εφημερίδα η οποία δεν έχει ρεπόρτερ Άρη. Πώς το λέγανε, γίνουνε. Τζιριμίτζουλα. Όχι, Τζιριμίτζουλα, κάπως αλλιώς το λέγανε. Τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, πολλά θα διαβάσετε. Ειδικά τώρα που μπαίνουμε σε μεταγραφική περίοδο σιγά-σιγά και η κουβέντα πάει στον σχεδιασμό της επόμενης μέρας και για παίκτες που θα αποχωρήσουν και για παίκτες που θα έρθουν. Διάφορα ακούγονται και νομίζω ότι και από τους παίκτες που έχουν γραφτεί δεν νομίζω κανένα όνομα να ανταποκρίνεται πολύ στην πραγματικότητα. Εκτός να μου ξεφεύγει κάποιο. Από παίκτες που? Που έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής για τον Άρη. Κανένας από αυτούς που έχει γραφτεί δεν θα έρθει. Ναι. Ούτε τον Μπερτόλιο. Εκτός αν χαλάσει του Μαρτίνες. Και ο Μπερτόλιο είναι εναλλακτική του... Στην περίπτωση του Μαρτίνες. Στη Λαμία φέτος. Δηλαδή αυτά τα Σαράνοφ που γράψαν και τελειωμένα και όλα στα δεν απασχολεί καν. Ένα φίλο εδώ προτείνει το Βελίδι για τον Άρη. Ναι, να τον φέρουμε. Ναι. Ο Μπερτόλιο, ο οποίο φέτος. Καλή περίπτωση. Στη Λαμία παίρνει κανένα. Πόσο, 100.000. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Στον Άρη μπορεί να φτιάξει. Δεν υπάρχει περίπτωση τερματοφύλακα στη Λαμία. Να παίρνει 100.000. Ο Μπερτόλιο. Α. Ο Μπερτόλιο, όχι ο Σαράνοφ. You foul. Εγώ foul, αφού εσύ... και ο Γιαννάκης έτσι έλεγε. Το έκανε αυτός και έλεγε you foul. You foul. Γιατί το ζέστη εδώ μέσα. Γιατί δεν έχεις ανοίξει το air condition. Το πρωί εντωμεταξύ το Muppet Show με το οποίο κάνω εκπομπή, μου κλείνει το air condition. Γιατί κρυώνει το ώμος του ενός, ο ολοκός του άλλου. Τι... Ο ώμος του λέει, γιατί ο δεξιός ώμος του κρυώνει. Άμα το air conditioning από τα αριστερά, θα κρύωνε ο αριστερός. Γενικότερα βιώνω μια κατάσταση με παππούδες, οι οποίοι μας λένε στον αέρα ότι τα κάνουν πάνω τους και διάφορα άλλα τέτοια. Και ότι είναι ερωτευμένοι με τον κοπιτσί. Στον αέρα, ο Ασλάμας τα λέει αυτά, στον αέρα, ναι. Για τον κοπιτσί. Το κάνουν τον κοπιτσί στο συντηρητικό. Τον πετάξανε μπουκάλι στα αυτά του. Τώρα φαντάζομαι κάποιοι άγνωστοι, όπως είπε και ο Παπαδόπουλος, τα ball boy. Ναι, τα ball boy. Λοιπόν, υπάρχουν και παίκτες λοιπόν οι οποίοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα. Δεν είναι κάτι μυστικό. Είναι μια τοποθέτηση που έκανε και ο προπονητής, ότι κάποιοι από αυτούς θα κληθούν, άλλοι γιατί θέλουμε κάτι διαφορετικό, άλλοι γιατί θέλουμε αυτό το κομμάτι που είπε της πειθαρχίας, σύμφωνα με τα δικά του στάνταρ, και θα κληθούν και κάποιοι ποδοσφαιριστές να λύσει το συμβόλαιο. Αυτοί λοιπόν οι ποδοσφαιριστές, μέχρι να ενημερωθούν από την ομάδα, το να λέμε ονόματα, να γράφουμε ή οτιδήποτε άλλο και μάλιστα με τέτοιο τρόπο, υπουλό, αν μη τι άλλο, και δεν. Ό,τι και να είναι δηλαδή ο Μπάσα, είναι ποδοσφαιριστής ομάδας. Οι χαρακτηρισμοί δεν είναι και καλύτεροι. Είναι δεδομένο ότι κάποιοι άνθρωποι επιχειρούν να δημιουργήσουν ζητήματα και θέματα και να βάλουν μπρίζες. Αν ο Μπάσα φύγει από την ομάδα, δεν θα φύγει γιατί ζητάει τα λεφτά. Το άλλο είναι πληρωμένο στο έπακρο ο Μπάσα. Είναι δηλαδή και ψεύτης αυτός που έγραψε ότι ο Μπάσα είναι απλήρωτος. Ναι. Είναι ψεύτης. Είναι ψέματα για τον Μπάσα. Είναι από τα παιδιά τα οποία είναι τακτοποιημένα. Υπάρχουν και παιδιά, σας τα έχουμε πει, που είναι ένα μηνιάτικο πίσω, το οποίο θα διευθετηθεί και αυτό. Φαντάζομαι τις επόμενες ημέρες θα έρθει και η δόση από το τηλεοπτικό, θα βγουν και τα διαρκείας για τις προκαταβολές των νέων μεταγραφών ή οτιδήποτε άλλο. Παρεπιπτόντως γράψαμε για την αδειοδότηση. Βάλαμε, ναι. Το είπαμε αυτό. Το είπαμε, το αναφέραμε νωρίτερα. Που δεν το είπες. Μπράβο. Ότι έγινε ο φάκελος. Αύριο περιμένουμε την απόφαση. Η Παϊάρης δεν. δεν λαμβάνει άδεια συμμετοχής. και μετά πατακιούτα. Ναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Το είπαμε το νωρίτερα στην τοποθέτηση που κάναμε πριν. Ότι η ΠΑΕ λέει, όπως έχει πει και άλλες φορές, έχει δικαιωθεί, ότι ο φάκελος είναι πλήρης. No. Και δεν θα υπάρχει θέμα. Η ΠΑΕ λέει, δεν γίνει τίποτα άλλο. Και... Έτσι. Μα πει, τα λέγατε. Ναι, αυτή είναι. Ναι. Έχουμε εμείς γνώση του φακέλου, ρε φίλε. Ναι. Κοίταξε, όταν υπάρχουν προβλήματα, βγαίνουν προς τα έξω. Καλά, ναι. Πότε θα έβγαινε. Λογικά, ναι. Αλλά δεν νομίζω τώρα να υπάρχει κάποιο θέμα. Όλα τακτοποιημένα θα είναι λογικά. Και το ζήτημα είναι καθαρά τυπικό. Νομίζω κιόλας για να συνεχίσουμε την κουβέντα με τους παίχτες που δεσμεύονται με συμβόλια και ενδεχομένως να κληθούν να κάνουν στο ίδιο τραπέζι με την πλευρά του Άρη για να τα λύσουν.
ίσως αυτό το ζήτημα δρομολογηθεί και με την επιστροφή του Καρυπίδη από την Κίνα. Είναι πολύ πιθανό. Έχουν ληφθεί κάποιες αποφάσεις. Έχουν ληφθεί αποφάσεις για όλο το ρόστερ. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Εντάξει. Δεν αποκλείουμε το να αλλάξει κάτι σε μία-δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών ενδεχομένως, αλλά οι αποφάσεις από Καρυπίδη, Γεμαντόπουλο, Παντελίδη έχουν πάρθει. Κάποια ζητήματα δεν απαιτούν την παρουσία του Καρυπίδη για να τρέξουν αυτές τις ημέρες. Όσον αφορά ποδοσφαιριστές, κυρίως που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Ή ενδεχομένως και μια-δύο περιπτώσεις παιχτών που έχουν συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Κάποιες όμως περιπτώσεις απαιτούν και την παρουσία του Καρυπίδη. Γι' αυτό και θα πρέπει να υπάρξει μια αναμονή για αυτές, να επιστρέψει ο ισχυρός άνδρας του Άρη από την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ που βρίσκεται. Και την Κίνα και, στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ είναι. Ταυτόχρονα. Πώς λέμε, Ελλάδα, Θεσσαλονίκη. Το Χονγκ Κονγκ τι είναι. Ανήκει πλέον. Δεν το είναι. Έδωσαν οι Άγγλοι. Λάθος δικό μου, δεν είναι ποτέ καλός η γεωγραφία, όχι. Κάτσε ρε. Τι. Στην Κίνα δεν είναι. Ανήκει. Ναι, στην Κίνα δεν είναι. Το Χονγκ Κονγκ ανήκει. Μήπως είναι ανεξάρτητο κράτος. Το Χονγκ Κονγκ. Κάτσε ρε. Η γεωγραφία δεν είναι ποτέ καλός. Ναι. Στην Κίνα τέλος πάντων, για κλείσατε. Πού είναι, στο Χονγκ Κονγκ είναι στο, ή στο Πεκίνο. Ψάχνει να βρει, προσέξτε, είμαι σίγουρος, ψάχνει να βρει το Instagram story όχι, του Καρυπίδη όχι, που έγραφε Hong Kong. Στην Κίνα δεν είναι. Το Hong Kong που ανήκει. Στην Κίνα. Δεν ανήκει στην Αγγλία. Τι λέει. Τι λέει. Τι πάει, ποια Αγγλία έχεισαν. Τώρα περίμενα. Το Hong Kong, το Hong Kong ήταν αγγλική απικία. Παραθαλάσσια περιοχή και σημαντικός λιμένας της Κίνας. Ευχαριστώ. Ακούς τι λέω εγώ. Τι. Παλιά, τι μας λέει στο παλιά. Πόσο παλιά. Δεν ξέρω, ρε Χριστέ. Πότε δηλαδή, πριν 200 χρόνια. Δεν θα, πόσο θα έχει, δεν ξέρω. Εσύ πες μας, που είσαι ο φωτεινός παντογνώστης. Νομίζω έχει μια πενταετία. Πενταετία κιόλας. Μπορεί και λιγότερο. Θα σου πω. Μηνύματα. Μηνύματα. Καταρχήν δώσε δύο διπλές προσκλήσεις. Για ποιον. Για το τσίρκο. Καθημερινή όμως, παιδιά, μπορείτε να πάτε. Μέχρι την Πέμπτη. Τσίρκο με τρανό. Ναι. Βέβαια, δύο διπλές προσκλήσεις. FM κενό. Γράφετε τσίρκο, το στέλνετε στο 54526, θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7, επαναλαμβάνω, δύο διπλές προσκλήσεις. Και για να ολοκληρώσω λοιπόν αυτό που έλεγαν τώρα πριν με διακόψει ο Χρήστανθος για μια ακόμη φορά, θα γυρίσει με το καλό Καρυπίδης, φαντάζομαι μέχρι τα τέλη του μήνα δεν θα είναι εδώ, θα πάει και λίγο πιο μετά. Βλέπω για το Hong Kong τώρα. Ναι. Τέλος πάντων. Με την παρουσία του στην Ελλάδα θα δρομολογηθούν και αυτές οι περιπτώσεις παιχτών που έχουν συμβόλαια και 57 λέει ο Βασίλης Καβαδίας. Σε προλαβαίνει. Τόσο παλιά, πριν 20 χρόνια, φίλε. Σε προλαβαίνει στην στροφή, εντάξει, πριν 5 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20-22. Πριν 22 χρόνια. Έχει εντυπωσιαστεί το παιχνίδι. Όχι, διότι σήμερα, σήμερα ναι. Είναι στο μεσοδιάστημα, φίλε, πρόσεξε λίγο. Κυβερνάται ως ειδική διοικητική περιοχή κατά τον βασικό νόμο του Χονγκ Κονγκ υπό τον όρο της Συνοβρετανικής Κοινής Διακήρυξης και θα έχει υψηλό βαθμό αυτονομίας ως το 2047. Άρα όχι στην Κίνα. Άρα πού είναι ο Καρυπίδης, φίλε, είναι σημαντικό. Επαναλαμβάνω. Ο Καρυπίδης είναι στο Hong Kong λοιπόν, ή στην Κίνα. Επειδή τώρα δημιουργείς θέμα από το πουθενά. Το Hong Kong διαβάζω, εγώ δεν τα βγάζω το κεφάλι μου, τώρα τα διαβάζω. Από πού. Το Wikipedia, φίλε. Βασικά όχι, Google, ναι. Το Hong Kong είναι παραθαλάσσια περιοχή και σημαντικός λιμένας της Κίνας. Πρώην Βρετανική απικία, οκ. Okay. Άμα κατεβείς λίγο πιο κάτω. Θα διαβάσει αυτά που διάβαζα εγώ τόση ώρα. Ναι, ρε φίλε, στην αρχή τι λέει όμως. Είναι αυτοδιοικούμενο. Είναι παραθαλάσσια περιοχή και σημαντικός λιμένας της Κίνας. Της Κίνας. Ειδική διοικητική περιοχή. Ναι, αλλά είναι μη κυρίαρχη μερική έμεση δημοκρατία. Είναι στην Κίνα, ρε Χρήσανδε όμως. Λέει στην Κίνα. Στην Κίνα. Τοπογραφικά. Hong Kong. Wikipedia. Έχει δικό του νόμισμα, δολάριο Hong Kong, δεν έχει Wang, ξύπνα. Δηλαδή τώρα βγαίνεις εδώ πέρα κάτω στη Λέοντου Σοφού. ISO, HK, Internet, TLD, HK,
Όχι Κίνα. Μου το είπαν. Ξέρεις το λέω καρυπίδι. Ναι, πρόεδρε. Καλά τα λέω, ναι. Στο Hong Kong. Ναι. Στο Hong Kong, ναι. Στο γραφεία, λοιπόν, πού έκανε η Αμάνη, φίλε. Και όχι μόνο. Ναι, τώρα δεν τα είδες αυτά εκεί, ναι, τώρα. Τα κάνει και εκεί. Τώρα αυτά που τα έκανε, αυτό σε ρωτάω. Στο Hong Kong ή στην Κίνα. Στο Hong Kong. 1η Ιανουαρίου του 19. Είμαστε. Θα κατέβουμε τώρα στη Λέοντο Σοφού, Βασίλη, και θα ρωτήσουμε τώρα. Δεν ξέρει καθόλου. Στη Λέοντο Σοφού δεν χρειάζεται. Αν προχωρήσετε 200 μέτρα προς το πάρκινγκ μου, ναι, όπου παρεπιπτόντως να δώσω χαιρετισμού στο βανάκι που το πρωί είχε κλείσει κανονικά το δρόμο με γυψοσανίδες κτλ. Δεν είδα την πινακίδα, είχε κλείσει το δρόμο κανονικά. Ναι. Ο συγκεκριμένος και δεν μπορούσε να περάσεις. Εκεί λοιπόν που είναι τα Κινέζικα, φίλε, ας πούμε ακριβώς. Τώρα τι θα γίνει, θα πηγαίνω έρχεσαι και θα αλλάζει τη θερμοκρασία. Πιο πολύ ζέστη έχεις. Τι πόσο θα βάλεις, για να δω. 20. Όχι, το 20 δεν είναι καλό. Γιατί δεν ξέρεις από αυτά. Άστε. Βάλτο στο 23. Που πάλι είναι. Στο 24. Το έχεις χαμηλωμένο αυτό, εδώ θα τυραμώ. Ζεσταίνομαι, χρήσαν, δεν ζεσταίνομαι. Γιατί έχει κάψες, κάψες το παιδί. Φάγαμε ένα δεκάλεπτο με την Κίνα τώρα. Θα κατέβω τώρα κάτω στο λόγιο του Σοφού. Άσε τα για τα Κινέζικα. Θα ρωτήσω τώρα κάποιον. Hong Kong, πού είναι, θα σου πει, ήταν απικία των άλλων. Φίλε, εδώ κάτω, αν κατέβεις κάτω εδώ στη Λέοντο Σοφού και ρωτήσεις πού είναι η Λέοντο Σοφού, θα σου πει, Παλάβες. Ενώ τις ρωτήσεις πού είναι, να πάω στο βαθύλα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται, βάζεις GPS. Μάλιστα. Λάκκος βαθύς. Πατάς. Έχω χρειαστεί GPS. Εγώ πάντως το βρήκα το δρόμο και πήγα στο βαθυλακό. Αλήθεια. Και είδα τη γυναίκα μου. Αλήθεια. Κατά τα άλλα, μπορώ να σου πω και πώς είναι προς τα εκεί τα μέρη. Ναι. Όπως τη Μεσύμβρια που μπορούμε να πάμε στην αιμοδοσία. Πες το εκεί πέρα πάνω. Βέβαια. Να βοηθήσουμε. Το Σάββατο 18 Σάββατο. Μαΐου του 19. Ναι. Στον χώρο του γηπέδου Νέας Μεσημβρίας, παράλληλα με το 10ο ποδοσφαιρικό τουρνά της περιοχής, η Ακαδημία Ποδοσφαίρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Μεσημβρίας θα πραγματοποιήσουν εθελοντική αιμοδοσία από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι. Όποιος θέλει και μπορεί να δώσει λίγο αίμα, το αίμα σώζει ζωές. Παιδιά, είναι σοβαρό αυτό. Τους παίρνει την πλάκα. Ωραία. Φοράει και κυτρινό μαύρα. Και όσοι μπορέσετε κιόλας, να πάτε λίγα λεπτά, λίγο αίμα να δώσετε. Την απέκλεισε ο βαθύλακος, βέβαια. Προσπαθώ να μιλήσω σοβαρά, αλλά. Σου λέω ότι η Νέα Μεσημβρία φοράει κυτρινό μαύρα. Που διοργανώνει την αιμοδοσία. Και την απέκλεισε ο Σμυρναϊκός. Σμυρναϊκός βαθυλάκο που φοράει τι. Τα χρώματα της Σμύρνης. Αυτό το μοβ, το περίεργο το. Μάλιστα. Το χρώμα με μαύρο. Μάλιστα. Έκανα τα λεπτά καλό εκεί πέρα. Ο βαθύλακος. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Θα τους κρατήσω το βαθύλακο 3 χρόνια. Θα ανεβάσω μια κατηγορία και μετά. Τώρα ανεβήκανε. Σε ποια κατηγορία? Μετά τη διάλυσή του στη Γάμα. Ερασιτεχνική. Και ανέβηκε στη Β' φέτος. Μάλιστα. Πήγαινε να το λάβεις. Τι? Πήγαινε να λάβεις. Μόνο τον Άρη θα αναλάβω. Όταν πάρω τον Τζόκερ. Πόσα δίνει, την 5,5, 7? Όχι αυτό. Ποιο? Το ευρωπαϊκό. Που δίνει 30. Υπάρχει ευρωπαϊκό Τζόκερ. Ευρωλότο. Πότε? Υπάρχει. Πότε? Τι πότε? Να παίξουμε. Στο εξωτερικό πρέπει να πας. Μπράβο. Και θα έρθω. Καλησπέρα σας, Θόδωρε. Πάρε εδώ 10, μια δεκάρα. Γκάς. Σου πει 10, 15. Τι? Σου πει 15. Θόδωρε, πάρε 10. 10 εκατομμυριάκια. Πάρε 10 και τα υπόλοιπα θα δώσω σε 8 χρόνια. Έτσι. 10 εκατομμύρια, Θόδωρε. Έλα εδώ, Ντίνο. Κωνσταντίνε. Με άλλα 20 εκατομμύρια, Ντίνο. Ναι. Ντίνο, έλα εδώ. Ναι. Πάρε 2 εκατομμύρια για τις μεταγραφές του καλοκαιριού. 2. Και διέθεσέ τα. Ναι. Και παίρναμε στους ομίλους του Europa League. Ναι. Σου πει, εντάξει. Ωραία. Γραφείο τύπου. Τι? Γραφείο τύπου. Γραφείο τύπου. Έλα εδώ, Σταύρο. Πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ. Ντίσου κυτρινό μαύρη μαστούρα είσαι εσύ. Αριανάρα, αριανάρα μια ζωή. Θέλω να δω τον Κόλκα στην αίθουσα τύπου του Βικελίδης. Πάμε να ακούσουμε τον Σάββα Παντελή. Πολύ ωραίο. Έχω άλλα 17 εκατομμύρια σκέψου. Οπότε μην. Θα πάρεις το λίμπερο. Μην αξιολογείς. Ποιοι θα είναι προπονητές, παίκτες κτλ. Σωστό, με 17 δίκιο, εκατομμύρια ναι. Ακόμα. Στο χι Παντελή, δεν είναι. Περίμενε, όχι 17. Με 30 εκατομμύρια
Έλα εδώ, Κατερίνα, πάρε κοριτσάκι μου 5 εκατομμύρια ευρώ και κράτα τα για τα παιδάκια μας. Να ζήσω μια ζωή. Μπράβο. Άρα έχω 25. 10 έδωσε στο Θόδωρο και 2 στο Διαμαντόπουλο για την ομάδα. 12. Έχω 13 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ωραία, μπορώ να είμαι η κορυφαία διοίκηση στον Άρη με 13 εκατομμύρια ευρώ δικά μου. Δικά μου, έτσι. Έχω αφήσει και 5 εκατομμύρια για τα γούστα μου και την οικογένεια. Σωστά. Και όταν τελειώσουν, τι θα γίνει. Περίμενε. Έχω 13 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα. Ναι. Πόσα χρόνια μπορώ να είμαι στον Άρη. Εξαρτάται. Τι έσοδα θα έχεις κάθε χρόνο. Αυτό ακριβώς. Με σωστή λοιπόν διαχείριση και λίγο τύχη, θέλω 2-3 εκατομμύρια για τις ενώσεις. Μπερδεύτηκα. Ένα χαρτί το χρόνο τις, θα βάζεις. Τις τέτοιες. Τις ενώσεις των ποδοσφαιριστών εννοώ που θα παίρνουμε μεταγραφές. Μπερδεύτηκα. Τις ενώσεις ηλεκτρολογικά. για τους διαιτητές. Ναι. Για το. Εννοώ που θα πληρώνουμε κάθε μάτς που θα παίζουν. Ναι, που πληρώνουν οι ομάδες. Ναι. Άλλο ένα εκατομμύριο. 4, έχω 8, έχω 9. Άλλο ένα να βάζω στην ομάδα 1,5-2. Θα πάξει κανένα ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο το έχω τζάμπα. Γιατί να. Γιατί να πληρώσω. Για τσοντάκι λίγο. Τι? Για τσοντάκι. Θα κάνω μια συνεργασία. Αυτό. Ναι. Θα κάνω τα 4 ραδιόφωνα τη πόλη τα αθλητικά. Ένα. Καλό. Να το παίρνω. Γίνεται. Ε? Γίνεται. Ναι. Σε ποιο θα σε κάνω διευθυντή. Δεν θέλω διευθυντή λύκια. Δεν θες διευθυντή λύκια. Μείνε με τους μισθούς πείνας. Δεν θέλω διευθυντή λύκια. Διευθυντή λύκια έχει τα λεφτά. Η ευθύνη έχει τα λεφτά. Τώρα εδώ πέρα δεν θέλω, γιατί είμαι ο Γιώργος εδώ. Και... Ποιος Γιώργος? Ο Γιώργος, φίλε, θα γίνει τέτοιος. Σύμβουλος. Σύμβουλος σου. Σύμβουλος Προέδρου. Θα λαμβάνω εγώ εδώ τότε. Σύμβουλος Προέδρου. Σταυροπόδι, καλύτερη δουλειά. Συμβουλές. Μαζί με τον Παύλο. Μαζί με τον Παύλο και τον καθηγητή. Ο καθηγητής θα απολυθεί. Λοιπόν, ο Γουίλι θα αναλάβει υπεύθυνος σχέσεων με τους συνδέσμους. Και θα δώσουμε στον Ασλαμή. Ναι. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ να κάνει. Σωστό. Ε? Γιατί όχι. Και πάμε να βάλουμε διευθυντή. Αφού δεν μετέχει στην ΠΑΕ μαζί σου, βάλουμε εδώ διευθυντή. Αφού ο Γιώργος θα έρθει σύμβουλο στην ομάδα, ναι, με ένα δεκαρικάκι το μήνα, ναι, δεν είναι καλά να το δώσουμε. 10.000 το μήνα. Αν με συμβουλεύει, τι θα κάνω με τα μίντια. Α, μπράβο. Έτσι. Αυτό δεν το θέλουμε. Γιατί? Γιατί ο Γιώργος έχει την τάση να είναι λίγο απόλυτος κάποιες φορές, λίγο κάθετος. Αυτό, γι' αυτό θα παίρνει 10.000. Είναι διαλλακτικός, θα λέγαμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Έναν τέτοιο θέλουμε. Ναι. Μπινελίκια δηλαδή. Ναι. Μπινελίκια, ναι. 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 Τι τζάμπα τα 10.000 θα δίνουμε το μήνα. Ναι. Ωραία. Άλλες επιλογές να κάνω δεξιά-αριστερά. Κάνω ένα site παγκόσμιας φήμης. Όχι, μεγαλύτερο. Α, μεγαλύτερο. All about Super League. Θα κάνω ένα τέτοιο. Τι θα το κάνεις. Τι. Τι θα το κάνεις. Να γράφω ότι είμαστε καλύτεροι. Ε? Κι ας είμαστε χειρότεροι. Ναι. Ε. Θα δω τι θα κάνω. Κάπου πρέπει να έχεις και ένα λευκό φάκελο. Γιατί. Ε? Να βάζω λεφτά μέσα. Όχι, είναι ένα λευκό φάκελο κάπου στο γραφείο σου για, για τους εξωτερικούς συνεργάτες της ΠΑΕ. Λευκό φάκελο ή μαύρο βιβλιαράκι. Και μαύρο βιβλιαράκι μπορεί. Ναι. Σαν το μαύρο βιβλιαράκι του ήμουν. Αυτό σκέφτηκα κι εγώ. Κι εγώ, γιατί ήμουν ένα από τους δύο που είχε πάει εκείνη τη μέρα. Το είδε το μαύρο βιβλιαράκι, τι έγραφε μέσα. Και εσύ, Γιώργο, μαύρο. Μάλλον το κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Ήτανε μαύρο, ναι. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Ωραία. Άρα κάναμε και τον budget της ομάδας. Τα κάναμε, ναι. Ωραία. Κάναμε, τα μοιράσαμε τα κουτιά. Ματέο, αγοράζω άνετα ή να πάρω κανένα καλύτερο. Α, όχι, εντάξει. Τι? Θα πάρεις ένα άλλο. Καλύτερο. Εντάξει. Εντάξει. Δεν είναι πολύ σταθερό. Ε? Δεν είναι πολύ σταθερό. Να πάω να πάρω τον Ολιβέιρα την Πόρτο. Πάω, πάω. Κολλητό σου σόου. Μια χαρά. Δεν θα είμαι εδώ. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα κάνω μια κάποια μέρα από τις επόμενες, παιδιά που είμαστε λίγο πιο χαλαρά, θα κάνουμε ένα τέτοιο. Ένα football manager. Ένα football manager. Ναι. Να δω τι παίκτες θα διώξετε και τι θα φέρετε. Σκεφτείτε λοιπόν, έχετε μια-δυο μέρες, μπορεί να το κάνουμε Πέμπτη, μπορεί να το κάνουμε και αύριο. Σκεφτείτε λοιπόν, πώς θέλετε εσείς, πώς φαντάζεστε το δικό σας Άρη την επόμενη σεζόν. Βάλτε τα κάτω με συγκεκριμένα ποσά. Ή ξεφεύγουν. Να δούμε. Ο Ούγκο Σόζα που είπε, ναι, βρήκε το παιδάκι αυτό που είπε. Ότι αγαπημένο μου παίκτη είναι ο Σόουζα και τα λοιπά. Ναι, ναι. Του έδωσε τη φανέλα του και βγήκαν και φωτογραφία. Μπράβο τον Ούγκο. Μπράβο του.
Λοιπόν, έτσι. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Λίπερο 107,4. Επιστρέφουμε, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. All About Harrison Air. Χρήστα Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου FM. Και ενώ το μήνυμά σας στο 545-26. Δίνουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το τσίρκο Μεντράνο. FM και ενώ τη λέξη τσίρκο το στέλνετε στο 54526. Θα κάνουμε την κλήρωση λίγο πριν τις 7. Όσοι έχετε παιδάκια και θέλετε να πάτε στο τσίρκο, είναι μια ωραία εμπειρία. Βασίλη, με έχεις πάει ποτέ? Ποτέ? Μια φορά έχω πάει σου. Όταν μέναμε τούμπα ακόμα σκέψου. Εκεί σου είναι ένα κοσμοπολίτικο που έχει πάρει το τσίρκο Μεντράνο το μεταξύ. Αλλά δεν θυμάμαι τίποτα. Τίποτα, μόνο το τι έτρωγα θυμάμαι. Κάτι χοντούγκ μου, υπέρο πατέρας μου, υπέρο. Κυρία Λέγκος. Λοιπόν, ο άλλος που είναι. Χρυσάνθε! Κάτι κάνει έξω, τον έχει απορροφήσει πάρα πολύ. Και λείπει. Αυτή τη στιγμή, πάλι βέβαια. Λοιπόν, μαζί μας μην ξεχνάτε ότι είναι και τα Data Labs στο κέντρο διαδίου μάθησης. Παρακολούθησε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender. Κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρε τα εφόδια να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια στα τουριστικά συνδυάζονται με πληρωμένη εργασιακή εμπειρία σε συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. Πληροφορίες και τα Data Labs τα βρίσκεται εκεί σαν μήνες 14α, τηλέφωνο 2310-22-29-62 και datalabs.edu.gr. Ανοίγουμε και τις γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. 2310-287-888. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Γεια σου, Νίκο. Χαίρετε. Γεια σου, να χαιρετήσω και το Χρήσανθο. Δεν είναι σωστό αυτή τη στιγμή, αλλά σ' ακούει έξω που είναι. Σ' ακούει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Έφαλα το ραδιόφωνο την ώρα που λέγατε για τον Μπάσα. Ναι. Ότι θα αποτελέσει παρελθόν. Καλά, αυτό που είχα καταλάβει. Δεν θα αποτελέσει παρελθόν. Είπαμε ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Μπάσα που λέει ότι φεύγει. Ναι, εντάξει. Αυτό που είχα καταλάβει από τα Χριστούγεννα. Καλά, μπορεί να Μπάσα... φύγει, δεν το ξέρει. Ναι, ο Μπάσα από τη στιγμή που παίρνει τόσα χρήματα και είναι στον πάγκο, είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Από τη στιγμή που ο Σόπης παίζει έτσι και ο Ματίγια δίπλα του. Ο Μπάσα, σας είπα, ο Μπάσα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ιτζόγλου. Αυτός είναι ο Μπάσα. Καλά, και ο Ιτζόγλου μπορεί να είναι και πιο χρήσιμος όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, γιατί είδαμε, ο Μπάσα όταν γυρίζει πίσω να βοηθήσει την άμυνα είναι τρικυμία. Λοιπόν. Αυτό μόνο για τον μπάσκετ. Πιο πολύ εγώ θέλω για τον μπάσκετ να πω, γιατί στο ποδόσφαιρο ο Καρυπίδης θα έχει βάλει σε μια σειρά τα πράγματα. Εμένα με κάλυψε ο Γούλι Έλμος στη συνέντευξη τύπου. Είπε τα πράγματα όπως έχουν, ότι μόνο στο φυσικά και δεν μπορεί να λύσει αμέσως τον μπάν, αλλά αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο. Κάποιο χρόνο ή κάποια χρόνια. Κάποια χρόνια. Α. Κάποια χρόνια. Δεν σημαίνει ότι άμα λυθεί τον πάνω είχε μουσά, πει ότι θα το λύσει μέχρι τον Νοέμβριο. Ναι, και είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί, δεν είπε ότι θα το λύσει μόνος του. Είπε με ότι χρειάζεται βοήθεια. Πώς θα το λύσει? Μεγαλομέτωχος είναι. Χρειάζεται και βοήθεια από άλλους για να λύσει τον πάνω. Ο μεγαλομέτωχος. Βρήκε... Κάτσε ρε κλεωμένη. Ο μεγαλομέτωχος χρειάζεται βοήθεια από άλλον. Άρα και ο Καρυπίδης να ζητήσει μια βοήθεια από κάποιον άλλον που έχει δώσει καμιά δεκάρα εκατομμύρια. Όταν είσαι μεγαλομέτωχος και αναλαμβάνεις και υπόσχεσαι δημόσια 27 Αυγούστου ότι θα έχω λύσει τον μπαν μέχρι τον Νοέμβριο και είναι Μάιος, δεν μπορείς να λες τώρα χρειάζομαι βοήθεια. Και όταν σου λέει ο ερασιτέχνης πάω σε γενική συνέλευση, λες ναι, εγώ δεν έχω πρόβλημα να πάω, αλλά όχι στο παλέ. Και τώρα λες δεν θα πάω σε γενική συνέλευση να την κάνουν. Την γενική συνέλευση, θα έρθω άμα γίνει γενική συνέλευση. Αλλά δεν πας στη Γενική Συνέλευση να δείξεις τα στοιχεία και λες θα κάνω μια εκδήλωση. Αυτά είναι, συγγνώμη, για μένα νομικίστικα. Πας στη Γενική Συνέλευση και παρουσιάζεις τα στοιχεία στον κόσμο του Άρη. Γιατί ξέρεις ότι η εκδήλωση, ο κόσμος δεν τα αντιλαμβάνεται αυτά που θα πω τώρα. Η εκδήλωση, κλεωμένη μου, είναι εκδήλωση. Η συνέλευση είναι συνέλευση. Με δέσμευση λόγων και πράξεων. Η εκδήλωση είναι, παιδιά, έβαλα 800 χιλιάρικα.
Ναι, 200 έδωσα στον Κλεωμένη, 150 στον Τσαλτίδη και 130 στον Παπαδόπουλο. Τόσα έχουμε βάλει. Λοιπόν, η Γενική Συνέλευση όμως είναι άλλο πράγμα. Πιο πολύ τα αγωνιστικά εγώ πήρα να πω. Ποια αγωνιστικά? Και πώς φαντάζομαι την ομάδα. Ποια ομάδα? Ο Νταλό έφυγε ήδη, χαιρέτησε. Ο παίκτης που τρεις μέρες πριν δεν θα έφευγε, γιατί έχουμε play-off να παίξουμε, τρεις μέρες μετά έφυγε. Ο Μποχωρίδης έχει αυτό το περίφημο το buy-out. Ο Φλιώνης έχει buy-out. Ο Τολιόπουλος δεν έχει συμβόλαιο πλέον. Οι υπόλοιποι παίκτες έχουν πολύ υψηλά συμβόλαια. Δεν βγαίνει ο Άρης. Πάμε στα βράχια. Ποιοι είναι οι υψηλότεροι? Ποιοι είναι οι άλλοι παίκτες? Ο Λάκι Τζόουνς, ο Κάιζερ, ο Μαγκή. Αυτοί. Αυτοί έπρεπε να είχαν φύγει ήδη. Και ποιοι θα παίξουνε? Έχεις μπαν. Οκτώ μπαν έχεις. Οκτώ. Η βάση της, για τη νέα χρονιά θα ξεκινήσει από τον προπονητή, έτσι. Ποιο προπονητή? Από τον προπονητή, που δεν θα είναι ο Καστρίτης για μένα, γιατί θα πρέπει να έρθει άλλος προπονητής. Κλεωμένη μου, για να μιλήσουμε για αγωνιστικά και επιλογές παικτών, πρέπει να λύσουμε το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει η ομάδα. Σκάνε συνέχεια υποθέσεις. Τσαϊρέλης, διαταγή 125 χιλιαρικάκια. Πρίφτης, 80 όλα αυτά δεν είναι όμως πράγματα του Γουλιέλμου. Μην τα φορτώνει και στο Γουλιέλμου όλα. Όλα αυτά δεν είναι πράγματα του Γουλιέλμου. Ποιανού κάθε είναι μέρα. Εγώ άκουσα τον Γουλιέλμο που είπε ότι ανέλαβε την ομάδα. Ποιος είναι ο μεγαλομέτοχος? Ανέλαβε την ομάδα ο Γουλιέλμος και κάθε μέρα παθαίνει εγκεφαλικό από αυτά που βλέπει. Από αυτά που βγαίνουν στη φόρα. Θες να μου πεις ότι δεν ήξερε ότι υπάρχει 125? Τα πιο πολλά, εγώ πιστεύω ότι τα πιο πολλά δεν τα ήξερε. Όλα τα ήξερε. Εμένα μου έχει την άποψη ότι δεν τα ήξερε τα πιο πολλά. Δεν ήξερε ότι χρωστά 125 χιλιάρικα στον Τζαϊρέλη? Τότε πώς έκανε διακανονισμό να τον πληρώνει? Κάποιες περιπτώσεις. Δεν ήξερε ότι χρωστάει στον Μπέλ? Πώς έκανε διακανονισμό να τον πληρώνει και δεν τον πλήρωσε? Δεν ήξερε ότι έχει 80 χιλιάρικα στον Πρίφτη? Πώς το έκανε διακανονισμό να τον πληρώσει και δεν τον πλήρωσε? Ποιο είναι που δεν ήξερε? Πες μου ένα από αυτά που δεν ήξερε. Τα έξι μπα στη συνέντευξη. Στη συνέντευξη είπε ότι άλλο για να αγαπιόμαστε. Εγώ σου λέω, ποιο δεν ήξερε? Ένα πες που δεν ήξερε. Ένα. Τον άκουσα που έλεγε ότι παθαίνει κάθε μέρα εγκεφαλικά και καρδιακές προβολές. Εμείς παθαίνουμε εγκεφαλικά με την ομάδα που είχαμε φέτος. Όταν αναλαμβάνεις, Κλεωμένη μου, έχεις απαιτήσεις από τον κόσμο. Τον ευχαριστείς πολύ τον άνθρωπο για την προσπάθεια που έκανε πέρσι. Σίγουρα έχει βάλει κάποια χρήματα, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι απόλυτα ειλικρινής. Γιατί όταν του λέμε πώς θα λύσεις τον μπαν και η απάντηση είναι εγώ ξέρω τον τρόπο, δεν θα σου το πω, και ένα χρόνο μετά δεν έχει λυθεί, τότε είναι έκθετος. Ναι, η επόμενη μέρα όμως αυτή τη στιγμή θα πρέπει να προχωρήσει. Η ομάδα πρέπει να προχωρήσει για την επόμενη μέρα. Ναι, και στον ορίζοντα δεν βλέπω κάποιον άλλον να έρθει να αναλάβει. Οπότε η κατάσταση θα παραμείνει ίδια. Με τον Γουλιέλμο θα συνεχίσει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έτσι νομίζω. Δεν φαίνεται κάποιος στον ορίζοντα να έρθει να αναλάβει τις τύχες του Άρη? Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι δυνατόν να ακούω τον κύριο Γουλιέλμο να λέει ότι η δημοσιοποίηση το θέμα της Αμβροσιάδου έκανε κακό. Όταν αυτός την έφερε στην πρώτη σειρά να κάτσει δίπλα του και παραδίπλα τον Φάμελο τον υπουργό, εγώ τους πήγα. Όχι, αλλά λέει έκανε κακό, έκανε κακό η δημοσιοποίηση του θέματος όταν τους έφερε στην πρώτη σειρά του Παλέ σε επίσημο παιχνίδι με δίπλα το Φάμελο και λέει η δημοσιοποίηση έκανε κακό. Δηλαδή τι να γινόταν, έλεγαν οι δημοσιογράφοι, α, παιδιά είναι η Αμβροσιάδου αυτή, μη γράψει κανείς ότι είναι στο γήπεδο στην πρώτη σειρά δίπλα στον πρόεδρο του Άρη. Δηλαδή κάπου να αντιλαμβανόμαστε και το τι λέμε. Να αντιλαμβανόμαστε τι επικοινωνούμε στον κόσμο του Άρη. Με τη συγκεκριμένη κυρία δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή, αλλά... αυτή είναι μια κυρία που αν πάρει τον Άρη στο ποδόσφαιρο θα κάνει μια χαψιά το Σαββίδι. Ναι, εντάξει, αλλά δεν σημαίνει ότι αν πάει κάποιος στο γήπεδο τώρα όπως στο μπάσκετ σημαίνει ότι θα αναλάβει και τον Άρη, δεν είναι? Όχι βέβαια. Και μάλιστα είναι, όλοι οι δημοσιογράφοι ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί με το χειρισμό. Αλλά εγώ εκνευρίζομαι αυτό... όταν βγαίνει ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ομάδας μου, που ο πρόεδρος δεν είναι, ο Χάρης είναι ο πρόεδρος, και λέει αυτό το πράγμα όταν ο λόγος της δημοσιοποίησης είναι ο ίδιος. Αν δεν θες να δημοσιοποιηθεί οτιδήποτε σχέση με την Αμβροσιάδου, θες να την προσεγγίσεις για να έρθει στην ΚΑΕ, δεν τη φαίνεις την πρώτη σειρά στα δερμάτια να κάθεται δίπλα σου. Ναι, τώρα η κυρία Αμβροσιάδου, παράδειγμα που μου είπατε ποια είναι, πού θα καθόταν, στην κερκίδα, μέσα, θα καθόταν στα επίσημα.
Άρα γιατί κατηγορείς για τη δημοσιοποίηση του θέματος? Όσο ο Γουλιέρμος, από ό,τι κατάλαβα, είπε ότι μπλέχτηκε το όνομά της, ότι δίθεν είναι στον αναλάβει τον Άρη, και αυτό μάλλον τσάντησε και τη συγκεκριμένη κυρία, που δεν έχει μπορεί να πήγε στο γήπεδο για να δει το παιχνίδι. Τα πιστεύεις αυτά τώρα? Την τσάντησε ότι μπλέχτηκε το όνομά της να αναλάβει, δηλαδή. Μα, ήθελε να ασχοληθεί δηλαδή, αλλά επειδή γράψανε δύο ότι ενδεχομένως να ασχοληθεί με τον Άρη, τσαντίστηκε. Δηλαδή, ρε παιδιά, τα πιστεύετε αυτά τώρα, τα πράγματα, πες μου λίγο. Μισό λεπτό. Πηγαίνει δηλαδή, πήγε η κυρία Αμβροσιάδο, ο σκοπός της ήταν να αναλάβει τον Άρη, από πού βγήκε αυτό? Από τους δημοσιογράφους δεν βγήκε αυτό? Κανείς δεν είπε ότι ο σκοπός της ήταν αυτός. Δεν γράφτηκε, έτσι, δεν γράφτηκε πουθενά αυτό που λες. Ίσα-ίσα. Αυτό σου λέω, αφήνει να εννοηθεί πράγματα που δεν ισχύουν. Γι' αυτό εκνευρίζομαι. Δεν ισχύουν. Οπότε η επόμενη μέρα εμένα με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει το τι έγινε μέχρι τώρα, αν χρωστάει και σε ποιο. Η επόμενη μέρα ποια θα είναι. Αν φύγει αύριο, να φύγει, να τα παρατήσει ο Γουλιέρμος, τι γίνεται? Ποιος πηγαίνει εκεί? Κανένας. Δεν υπάρχει κανένας. Άρα. Επομένως συνεχίζουν όπως έχει το πράγμα. Όταν ήρθε λοιπόν ο κύριος Γουλιέρμος, αυτό μας είπε? Αυτό σου είπε? Δεν είπε αυτό το πράγμα. Τι είπε? Αλλά είπε και για είπε τα μπαν, ότι είπε εγώ όλα, αλλά... ότι θα λύσω τα μπαν, ότι δεν θα έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Σε μία ανακοίνωση είπε ότι έβαλε 1,5 εκατομμύριο. Ψάχνουμε να δούμε πού είναι το 1,5 εκατομμύριο και είναι όλοι απληρωτοί. Έτσι. Πόσο είναι όλοι απληρωτοί, αφού λένε, βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι η πιο συνεπής ομάδα είναι ο Άρης φέτος. Πώς είναι η πιο συνεπής ομάδα ο Άρης όταν υπάρχει? Αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Όταν ο Μπέλ δεν έχει πάρει φράγκο από τα περσινά. Όταν ο Μποχώρης δεν έχει πάρει. Και επειδή το ακούμε και το λένε παρά ποιο ισχύει και λέμε ψέματα. Όχι, εγώ λέω ότι ο πιο συνεπής ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Μα αυτό βγαίνει από το ρεπορτάζ. Ότι ποιο είναι ο ρεπορτάζ, ομάδα, βγαίνει αυτό. Ρεσικλειωμένη κάθε μέρα γράφουμε για διαταγή πληρωμής. Για αίτηση κατάπτωση εγγυητικής. Δεν έχει πληρωθεί δύο μήνες το 99. Πώς είναι η πιο συνεπής? Επειδή πληρώνει τους φετινούς παίκτες. Και εγώ και ο Τόπ Παπαδόπουλος τους τωρινούς παίκτες του Ηρακλείου πληρώνει. Άμα δεν πληρώνει τα προηγούμενα, μπορεί να προχωρήσει η ομάδα. 8 μπαν έχουμε. 8. Αφού είναι συνεπής, γιατί κάνανε αποχή? Αφού είναι συνεπής, γιατί κάνανε αποχή. Τι κάνανε? Κάνανε αποχή οι Αμερικανοί που πρέπει να πληρώνονται, αυτοί οι Αμερικανοί που δεν ξέρω και ποιος τις παρακίνησε που κάνανε. Γιατί στις άλλες ομάδες ακούμε ότι είναι απλήρωτοι εδώ και μήνες ολόκληρο. Πώς είμαστε λοιπόν συνεπείς όταν δεν κάνουν αποχή γιατί είναι απλήρωτοι? Κάντε τους διακοπή συμβολέου. Ναι. Διώξτε τους. Αυτή την καμένη γη. Ποιος τους έφερε αυτούς τους Αμερικανούς και τους έκανε τα συμβόλαια? Ποιος τους έφερε? Που άφησαν οι προηγούμενοι. Ποιος τους έφερε? Ποιος έφερε τον Αγγέλο? Ο δώρο Θεού. Ο Αγγέλο τους έφερε όλους. Τον οποίο ο Γουλιέρμος είπε ότι είναι δώρο Θεού. Ναι. Ποιος Αγγέλο? Ο Αγγέλο. Ο προπονητής θέει. Ο Αγγέλο, στο αγωνιστικό είναι 100% ο Αγγέλος. Ποιος τον έφερε τον Αγγέλο? Γιατί δεν έκανε τι πράγμα. Αλλά ποιος τον έφερε τον Αγγέλο? Ποιος το έδωσε λευκό την ομάδα? Ποτέ δεν έκανε η οικογένεια τους παίκτες. Απότυχε. Το λάθος του Γουλιέρμου. Ποια οικογένεια, ρε κλεωμένη τώρα? Δεν τραβάνει οι παίκτες που έφερε τώρα. Κλεωμένη, έχει στατήσει ακόμα και τον Νίκο για τον μπάσκετ. Σκέψου. Δηλαδή για το Θεό, δηλαδή. Να λέμε δηλαδή τα πράγματα σωστά. Τι οικογένεια? Για να βάλει βολές, χρειάζεται να βάλει οικογένεια. Μα το λάθος του Αγγέλου είναι ότι δεν μπόρεσε να κάνει ποτέ ομάδα. Άκου να σου πω ποιο είναι το λάθος του Αγγέλου. Είναι ότι οι φετινές του επιλογές ήταν τραγικές. Άκου να δεις ποιο είναι το λάθος, κλεωμένη μου. Πήγαμε και πήραμε παίχτες κατώτερης ποιότητας και μάλιστα πανηγυρίζαμε που τους πήραμε. Μα εγώ αυτό έβγαινα και έλεγα ότι αν παίρναμε για παράδειγμα ένα όνομα, λέω τώρα παράδειγμα. Και στοχεύαμε στο να μην πληρώσουμε τον μπαν και γι' αυτό τους κάναμε διετή συμβόλαια με buy out και kick out, πώς λέγονται αυτά τα περίεργα. Γιατί δεν είχαμε ποτέ πρόθεση να πληρώσουμε τα μπαν, γιατί ξέραμε ότι δεν φτάνουν τα λεφτά μας για να πληρώσουμε τα μπαν. Μέχρι το Γενάρη. Το 99 ήταν πληρωμένο από τα χρήματα που έβαλε ο Λάσκαρης για να μην μπει φυλακή πέρσι, όταν πήγε στον ανακριτή. Άρα τα λεφτά αυτά μέχρι το Γενάρη για το 99 στο δημόσιο ήταν πληρωμένα από πριν. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω? Ήταν από πριν πληρωμένα και τον πρώτο μήνα που άρχισε να πρέπει να πληρώνεις εσύ, έμεινα πλήρωτο τον πρώτο μήνα, έμεινα πλήρωτο τον δεύτερο μήνα και τον τρίτο μήνα, που είναι το περιθώριο για να καταπέσει το 99, πήγες 30 Απριλίου την τελευταία μέρα και πλήρωσες την πρώτη δόση.
Με αποτέλεσμα να μην έχεις χρήματα να πληρώσεις τους παίκτες τους οποίους είχες. Και άλλον περιμένει. Και φυσικά η ευθύνη για να το τελειώσουμε γιατί είναι σημαντικό. Ναι. Δεν είναι του Γουλιέλμου για τα χρέη του Λάσκαρη. Δεν ευθύνεται ο Γουλιέλμος για τα 125 χιλιάρια του Τσαϊρέλη. Για τα χρήματα που έχει να παίρνει ο Μπέλ. Για τα χρήματα που έχει να παίρνει ο Μποχορίδης από πέρσι. Για τα χρήματα που έχει να παίρνει ο Πρίφτης από παραπρόπερσι. Για τα 8 μπαν που έχει φάει ο Άρης από τον Λάσκαρη. Δεν είναι δική του ευθύνη. Όμως ο άνθρωπος όταν ξεκίνησε δεν μας είπε αυτό που μας είχε πει ο Αρβανίτης. Παιδιά, πάμε όλοι μαζί να κάνουμε μια κατάσταση σωτηρίας της ομάδας. Ξέρεις τι μας είπε? Εγώ και οι συνεργάτες μου θα βάζουμε 500 πόσα θα βάζουμε και δεν θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό είχε πει. Εγώ και αυτό τον κατηγορώ. Και τώρα λέει τελικά δεν έχουμε. Να έρθουν άλλοι. Αυτή την ερώτηση του έκανα στη συνέντευξη. Μάλλον τον αφήσαν οι συνεργάτες. Δεν απάντησε. Αυτά. Ναι. Να σε καλά. Γιατί χάλασε και η γραμμή σου ξαφνικά. Χάλασε και η γραμμή και έχουμε και έναν ακόμα. Να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Κοντέψαμε να πάθουμε κεφαλικό από αυτά που ακούγαμε. Ναι. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να παθαίνεις κεφαλικό. Με τη συζήτηση πάντα βγαίνει νόημα. Χρήσανθε. Ναι. Επειδή εγώ παρακολουθώ μπάσκετ από τα 13 μου και είμαι 54, ναι, οδεύουμε κατευθείαν, είναι αντιγραφή της ομάδας ποδοσφαίρου που είχε γίνει τα 2 χρόνια πριν πέσουμε στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό ορίζομαι. Γι' αυτό προσπαθώ λίγο να αντιληφθεί ο κόσμος το τι γίνεται. Δεν θέλω να κατηγορήσω τον άνθρωπο γιατί όντως είναι ο μοναδικός που εμφανίστηκε. Αλλά θέλω και ο ίδιος να μας μιλήσει με πραγματικότητα. Τον είχαμε βγάλει εδώ πριν ένα μήνα και μου έλεγε το brand name του Άρη, ο αυτοκράτορας του μπάσκετ, μπάσκετ χωρίς Άρη δεν γίνεται. Πήγε στην ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ και ο Άρης καταποντίστηκε. Μας έχουν γραμμένους και να σου πω και κάτι, οι δίπλα που επίσης διαλύονται βλέπουν την ευκαιρία και σου λέει ρε φίλε θα πατήσω πάνω στο πτώμα. Παίρνεις τηλεοπτικό λιγότερο από το χολαργό και τον ύφεστο. Η απόλυτη ξεφτύλα. Δηλαδή η ήμαρτον. Όχι από το χολαργό και τον ύφεστο, το ανερό δεν παίρνεις. Είναι οι δύο που ήρθαν από την Α2. Παίρνεις λιγότερο και ο 8ος πέρσι από τον 8ο του πρωταθλήματος. Υποτίθεται ότι οργάνωσε το τμήμα marketing και αυτός ο οποίος είναι στο τμήμα marketing και εγώ δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κριτικάρω γιατί δεν έχω γνώση απόλυτη στο συγκεκριμένο κομμάτι. Μα τι να κριτικάρουμε. Η ουσία είναι μία. Δεν είναι εύκολο. Έχουν μία διαφήμιση. Δεν είναι εύκολο. Όπως είπες και την προηγούμενη εβδομάδα. Ποια είναι αυτή η εταιρεία η Yellow. Την ξέρουμε. Όχι Yellow. Welcome. Άμα χτυπήσουμε στο Google δεν φαίνεται τίποτα. Είναι αέρας. Να πω στο φίλο μου τον Γιάννη. Δεν νομίζω να ισχύει αυτό που μου γράφει. Ο Γουλιέλμος είναι μία συνέχεια του Λάσκαρη. Είχαμε πέσει τα κομπολόγια και τους Τούρκους. Φέτος έχουμε Άρες Μάρες Κουκουνάρες. Η ομάδα οδεύει κατευθείαν για τη Β' Εθνική, όχι Α2. Για εκεί οδεύει. Και όταν βγήκε ο Γουλιέλμος, εδώ μας είπε 5 φορές, γιατί το θέσαμε τα θέματα μπαν και τα λοιπά, ότι θα το δείτε το Γενάρη. Ναι. Το Γενάρη δεν ήταν τίποτα. 5-10 άτομα, υπήρχαν 5-10 άτομα πέσει που δραστηριοποιήθηκαν και κατάφερε εκ των πραγμάτων να τους βάλει στην άκρη. Υπήρχε ο Ζουλιάμης, υπήρχε ο Ρουσαμάνης, υπήρχε ο Καπάζογλου, ήταν ο Λευτέρης, ο Αρβανίτης, που τρέχαν κάνα ράναν σύν κάποιους ακόμα εξοδιοικητικούς γνωστούς, ο κύριος Άγιος που πάντα βοηθάει. Όλοι αυτοί πήγαν στην πάντα. Είναι μόνος του, δεν έχουμε κανέναν από πίσω και φυσικά έχει τους υποστηρικτές του. Ποιοι είναι αυτοί οι υποστηρικτές? Οι κύριοι άγνωστοι. Χ. Μήπως είναι ο Λάσκαρης, λέω εγώ. Δεν ξέρω ποιος είναι, ξέρω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι αν γίνει γενική συνέλευση θα πάω, αλλά εγώ θα κάνω μια εκδήλωση ενημέρωση στον κόσμο του Άρη. Τι εκδήλωση? Γενική συνέλευση. Και θα πεις πού θα γίνει η γενική συνέλευση. Το ξαναλέω. Πρέπει να μπει ταμπέλα. Η ομάδα, η Άρης, εσύ αυτό πρέπει να γράψει.
η ομάδα πάει β' εθνική. Οδεύεις, όχι βράχια, τα βράχια δεν είναι τίποτα. Στην καταστροφή. Να είσαι καλά. Κάτι πρέπει να γίνει. Και ωραίο το ποδόσφαιρο, μια χαρά είναι το ποδόσφαιρο, έχει πάει το δρόμο του, ας έρθει ο Χίο, ψίο, θα έρθουνε. Δε, ό,τι και να γίνει θα έρθουνε αυτοί, παίξουν να έρθουνε. Πρέπει να ασχοληθούμε με το μπάσκετ. Θα πέσει η ομάδα στη β' εθνική. Και μετά θα κλαίμε. Σημείωσε την ημερομηνία που σου λέω. Οκ, είμαστε καλά. Το ξέρεις, και εσύ το ξέρεις. Και άλλοι το ξέρουνε. Και το σιγοψιθυρίζουνε. Και πολλοί μπασκετικοί, που είναι γνώστες των πραγμάτων. Να είσαι καλά. Και πόσο ακόμα δεν ξέρουμε που είναι μέσα πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε. Να δούμε. Να δούμε τι τα παιδάκια. Τα παιδάκια τα τρία που έχουμε. Εγώ δεν λέω ότι είναι επεκταράδες, αλλά καλύτερα να βλέπαμε τον 10ο και τον 11ο να παίζει ο Κουρτίδης και ο Σιδεροηλίας. Αν παίξει ο Κουρτίδης και ο Σιδεροηλίας θα πέσουμε όπως πέσαμε, όπως το είπε στο ποδόσφαιρο. Όταν έπαιζαν οι αντίστοιχοι. Όχι, να είναι ο 10ος και ο 12ος. Όταν είχαμε τον Αγγέλου, και τι να παίξει ο Αγγέλου, ας έβαζε ένα παιδάκι μέσα. Ας έβαζε τον Βουλγαρόπουλο. Αυτά τα παιδιά πρέπει να μπουν σε μια άλλη κατάσταση και με μια άλλη διαδικασία, όχι ειδική έτσι. Διαχείριση. Όχι ειδική έτσι. Διαχείριση. Ειδική διαχείριση σε αυτό τον Άργη, με αυτά τα παιδιά δεν μπορεί να γίνει. Είναι αυτό που είπε ο Χρήστανθος. Δες τα νέα παιδιά που είχε ο Άρης Ταλαντούχα τότε παιδιά κάποια από αυτά, που μπήκαν στις δύο τελευταίες δύσκολες χρονιές στην Α' Εθνική. Και πλην το Διούδη, πες μου ποιος έχει κάνει άλλη, αυτή τη στιγμή καλή πορεία. Καλά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, γιατί τότε όλοι λέγανε η υπερομάδα. Ναι. Με το center back, δεν θυμάμαι πώς το λέγαμε, τον αρχηγό και όλα που ήταν, την Πεκτάρα, όταν έφυγε ο Μπουγαίδης και λέμε έχουμε το center back, τον αρχηγό. Τον Πουλίδο. Ο οποίος... Ο Σουνάς. Όχι, τον αρχηγό της K20. Α, τον Μπουγαίδη. Ποιο ήταν, όχι τον Μπουγαίδη. Ποιος ήταν ο αρχηγός της K20 τότε. Όχι στόπερ. Ποιο να λες. Το Γιαννίτσι. Έπαιξε ένα χρόνο τότε. Πώς. Το Γιαννίτσι. Το Γιαννίτσι ακριβώς. Ναι. Τότε αυτά λέγανε. Οι κασέτες αυτά λέγανε. Άλλη. Έχουμε Γιαννίτσι, δεν είναι ποιος Μπουγαίδης. Τέλος πάντων. Φυσικά δεν μπορούν και οι τρεις να βγουν. Ένας παίκτης όμως να βγει φτάνει. Εδώ δεν έχουμε παίκτες. Αλλά η ουσία είναι άλλη. Κάτι πρέπει να γίνει, να μπουν μπροστά αυτοί που είναι να μπουν μπροστά. Κάποιοι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν τους αφήνουν. Γιατί δεν τους αφήνουν, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Να σκαλά, γιατί οδηγούμαστε στο άγνωστο με βάρκα ούτε την ελπίδα. Το σωσίβιο. Να σκαλά, επειδή πρέπει να πάμε στο break. Να σκαλά. Τσίρκο Πάω και Τσίρκο Μεντράνο, λέει ο φίλος του 201. Προφανώς μπαίνει στην κλήρωση τις δύο διπλές προσκλήσεις. Καλησπέρα. Κλεωμένη μας ανέβασε στην πίεση. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Έχουμε άλλους δύο. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Μέθε επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Ω, καλώς. Δεν με ενδιαφέρει πάρα πολύ το μπάσκετ, δεν με συγκινεί δηλαδή. Ξενερωμένος περισσότερο. Με το άθλημα, όχι με το άθλημα. Α, με το άθλημα γενικότερα. Και δηλαδή, εγώ σου λέω ότι... Πρέπει να μας ενδιαφέρει βέβαια. Ξέρεις τι, έρχεται ένας και σου λέει, θα σου πω ότι θα μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε, αλλά σου λέει ότι ο Άρης θα πάρει 3 Ευρωλίγκες σερί, αλλά στην μπάλα θα βγαίνει ένα τους. Τον ταλάζεις. Εγώ δεν το ούτε εγώ. Να σου πω κάτι. Εγώ όπως λες και εσύ, είμαι και εγώ ξενερωμένος με το μπάσκετ, με όλα αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και συνειδητά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δεν ασχολιόμουν. Αλλά δεν γίνεται, ρε φίλε, να βλέπω όλα αυτά τα πράγματα, να βλέπω ότι με κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μου και να μην λέω τίποτα. Κοίταξε, θα σου πω κάτι για τον Γουλέα. Γιατί εγώ το θεωρώ κοροϊδία. Και ξαναλέω, με όλο το σεβασμό στον άνθρωπο. Που ήρθε πέρυσι όταν δεν έρχονταν κανένας. Δεν γίνεται όμως να μου λέει συνέχεια τα ίδια πράγματα. Επειδή τον ξέρω και προσωπικά και πολλά χρόνια και πριν από οτιδήποτε, είναι ένας άνθρωπος, έχει ένα ιδιαίτερο μέταλλο. Είναι από αυτούς που κοιμούνται, ας πούμε, μία ώρα την ημέρα και όλη την άλλη μέρα πρέπει κάτι να κάνει. Ναι. Είναι από αυτού, είναι μια τέτοια πάστα ανθρώπων, έτσι. Okay. Το λάθος σου, βέβαια, είναι ο κακός υπολογισμός που έκανε. Δηλαδή το μπάσκετ φέτος του Άρη. Δεν ξέρω αν είχε έσοδα πάνω από 400.000 ευρώ, 300 με το ζόρι. Αυτός δεν ξέρω τι ακριβώς ήλπιζε. Για να βγει η χρονιά του Άρη φέτος, μαζί με τα παλιά χρέη, ήθελε πάνω από 1,5 εκατομμύριο.
Τώρα, όλο αυτό το πράγμα, όσες ενέσεις και να έχει, όσες βοήθειες και να έχει, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Το μπάσκετ δεν βγαίνει. Όχι μόνο δεν βγαίνει. Έκανε και κινήσεις που επιβάρυνε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Φυσικά. Όπως η συμμετοχή. Που το είπε βέβαια αυτό. Είναι η πρώτη φορά που είπε για λάθος ο Σιμάνσκι στο διάλογο. Το λέγαμε από την αρχή για ποιο λόγο δεν... να πας σε αυτή κι όμως, την ιδέα. Τότε επιτίθονταν σε όποιους του έλεγαν είναι λάθος. Έτσι είναι. Κοίταξε, αυτό είναι που με εκνευρίζει εμένα. Είναι απόλυτα άπειρος. Είναι άπειρος. Δεν μπορεί να είσαι 50 χρόνων, αλλά να είσαι άπειρος σε ένα τομέα. Δεν σημαίνει, δεν πάει ηλικιακά αυτό το θέμα. Και είναι όπως είμαστε όλοι μας, να σου πω κάτι, όπως είμαστε όλοι μας σε διοικητικό επίπεδο. Είναι άλλο να σχολιάζω εγώ τι κάνει ο Καρυπίδης και είναι άλλο να πάω εγώ να παίρνω τις αποφάσεις του Καρυπίδη. Αυτό ήλπιζε, λέει συνέχεια, αναφέρει συνέχεια το brand name, το brand name, το brand name. Δεν υπάρχει κανένα brand name. Δεν υπάρχει κανένα brand name στο μπάσκετ, ούτε καν σε αυτούς που είναι στην Ευρωλίγκα κάθε χρόνο. Αυτό δεν καταλαβαίνει. Τίποτα δεν υπάρχει. Λοιπόν, τελείως. Είναι ένα άθλημα που ο Άρης για να αναπνέει θέλει 10.000 ευρώ τη μέρα και κάνεις πράξεις 10.000 ευρώ το 15ήμερο. Δεν γίνεται. Δεν είναι. Είναι σε πλήρη ασφυξία. Γι' αυτό λοιπόν είπα ότι ο Αρβανίτης τότε εκπώνησε ένα σχέδιο ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί. Όταν εσύ όμως βγαίνεις και λες ότι ο Άρης είναι η πιο συνεπής ομάδα και το λέει, έτσι λέει ο Κλωμένης, λέει τα ρεπορτάζ, και το βλέπει ο μάνατζερ του Τσαϊρέλη που του χρωστάς 125 έτσι, 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 και το βλέπει ο μάνατζερ του Πρίφτη που του χρωστάς 80, την άλλη μέρα λοιπόν αφού το είπες αυτό για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται, έφτασε μια διαταγή πληρωμής και μια αίτηση κατάπτωση εγγυητικής. Γιατί ακριβώς σου λέει ο άλλος, φίλης ο ποιος είναι πεις και εμένα μου χρωστάς. Έτσι. Είναι και να ξέρει ο κόσμος ότι αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πρίφτης πήρε. Κάνεις το μάγκα επικοινωνιακά. Δεν είναι θέμα ατόμων, να ξέρετε, είναι θέμα μάνατζερ και δικηγόρων. Δηλαδή, το έχω αναθέσει εγώ την εντολή της ευρύτερης εκπροσώπησής μου και κρίνει ότι πρέπει να κινηθεί. Ακούνε έτσι όσα ακούν οι Αμερικάνοι. Έτσι. Που ορθώς τα ακούν, αν θες, από αγωνιστικές απόψεις. Μιλάμε για φοβερά μέτρη. Πρόσεξε τώρα. Ναι, κακούς δε φίλε. Θα σου πω όμως το εξής. Ο Μπελ έχει κάνει ένα διακανονισμό για τα λεφτά του τα περσινά. Και δεν έχει πάρει τίποτα. Βέβαια. Και τον βρίζεις. Γιατί έκανε αποχή. Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Και λέμε, δε στον ΠΑΟΚ. Χειρότερο είναι ο ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ αυτά έχει. Οποιοδήποτε επαγγελματίας κάνει αποχή. Είναι ένας Αμερικανός από το Wisconsin και ήρθε να παίξει στο Θεσσαλονίκη Γκρις. Εσείς τι νομίζετε? Δέχτηκε. Κοιμάται αγκαλιά με τη σημαία του Άρη. Θα κάνει το φίλε, ακόμα και αυτό δέχεται λοιπόν και βλέπει. Πρόσεξε και κάνει αποχή όταν έχει σωθεί η ομάδα και μένει ένα ματς. Γιατί ξέρει ότι μόλις περάσει το ματς, bye bye. Και τον βρίζουμε. Να ξέρουμε πότε θα τους βρίσουμε, παιδιά. Κοίταξε, το θέμα για να το κλείνω, δεν πάει. Το μπάσκετ δεν αντέχει. Είναι σε μια κατάσταση. Το μπάσκετ θέλει να εκπονήσει ένα σχέδιο, να φωνάξει ο Γουλιέλμος και να πει: παιδιά, είμαι μπροστά, βάζω 5 φράγκα. Έτσι. Γίνεται, ρε, Χρυσάν, ελάτε εδώ να το πει. Δεν γίνεται να λες είμαι ο συνυπέστερο, είμαι ο πιο συνεπής. Βάζω εκατομμύρια. Έχω και άλλα λεφτά. Λέει είμαι ανοιχτός. Μιλήσατε σε κάποιον, να έρθουν αυτοί. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Μιλάμε σοβαρά. Ναι, γεια σας. Είμαι παράγοντας του Άρη και δεν θέλω να δώσω 100.000. Πού μπορώ να τα στείλω? Παιδιά, μιλάμε σοβαρά. Ναι, κατάλαβες. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Αυτό έχει τελειώσει. Δεν ξέρω. Για μένα τα μπαν δεν πρόκειται να έρθουν. Αφού δεν λύγησαν μέχρι τώρα, προφανώς δεν τους νοιάζει. Δεν ξέρω. Δεν βρίσκω διέξοδο. Και άμα φύγουν οι ξένοι, ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Εάν αντικατασταθούν, θα πρέπει να είναι με παίκτες που παίζαν πριν 2 χρόνια. Εγώ το ρεπορτάζ του μπάσκετ δεν το ξέρω. Διαβάζω όμως τώρα, για άλλους σωστά το διαβάζω τώρα και όχι μέσα στη χρονιά, ότι κάνανε μία σειρά από πειθαρχικά παραπτώματα. Τιμωρήθηκαν. Βρε, ό,τι θες κάνανε. Τιμωρήθηκαν. Εμένα μου έχουν στείλει 2 φορές φωτογραφίες που ήταν 5 ώρα το πρωί. Τιμωρήθηκαν. Ή μήπως θέλετε να τους τιμωρήσω εγώ. Ή να το βάλω εγώ στο λαμπαουτάρι και μετά να μου λένε καταστρέφεις το κλίμα στην ομάδα και τα λοιπά, δεν τα λέτε, τα γράφετε. Γιατί αυτό συμβαίνει και αυτό γίνεται και με την μπάλα, έτσι. Θυμάμαι τον Νέτο. Ο Νέτο κέρδιζε η ομάδα. Παλικάρι μου, τον κερνούσαν σφινάκια οι ίδιοι που μετά μου στείλαν τη φωτογραφία του 5 ώρα το πρωί στα μπουζούκια. Ο Νέτο, να σας πω, να γελάσουμε και λίγο για την μπάλα μετά. Ο Νέτο, όταν γεννήθηκε το πρώτο του παιδί, οδηγά εγώ πάω να φάω στην Καλαμαριά και ακούω στο ραδιόφωνο, γέννησε η γυναίκα του Νέτο. Και όλοι είναι συγκινημένοι. Πάω να φάω στην Καλαμαριά. Το βλέπω μια κοπελάρα να τρώει στην Καλαμαριά. Λέω, φαίνεται θα γέννησε η γυναίκα του στο γένεσης και τρώει με την αδερφή της. Ναι. Η γυναίκα έχει γεννήσει στη Βραζιλία. Ωραία. Τον Νέτο πανηγύριζε το παιδί. Ωραία, μια δεν μου λες,
Ο Έλληνας που κλείσαμε είναι τερματοφύλακας. Όχι. Όχι ή δεν ξέρεις. Ρωτάς αυτόν που έγραψε για τον Έλληνα. Δεν ξέρεις εισαγωγικά. Πες μου, δεν μπορώ να σου πω. Είπα όχι. Μα με ρώτησες και λέω όχι. Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Mm. Γιατί δεν ασχολούμαστε καθόλου με τον Γιαννιώτα. Γιατί έχει συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Εντάξει, όμως δεν είναι εκτός ομάδας αυτή τη στιγμή. Κοίτα, καλά, θα δούμε, περίμενε. Στην ΑΕΚ τώρα πήγε ο Μελισανίδη σήμερα στο... ναι, τα ξέρω. Σπάτα, τους είπε όποιος δεν θέλει, φέρνει την πρόταση. Για μένα είναι ιδανική λύση, να ξέρετε. Από τη δεξιά πλευρά, ε. Για πάρα πολλούς λόγους. Και αριστερά, μάνα από το πόδι. Ποιος θα πρωτοπαίζει στα εξτρέμ του χρόνου, δεν ξέρω. Έλα, μωρέ, ποιος θα πρωτοπαίζει. Ο Γκάμα δεν θα παίζει. Αν μου σχηματοποιήσεις και οικονομικά την περίπτωση για Νιώτα, θα ναι. συμφωνήσω ή θα διαφωνήσω μαζί σου. Διετές 480.000 ευρώ με μπόνους μέσα. 240.000. Με μπόνους δηλαδή, πιο μέσα. Πολλά από ναι. το Λάρσον δηλαδή. Με μπόνους μέσα, ρε παιδί. Τε, κοίταξε, α σου πω. 200, μαζί με το κύπελο, μαζί με την κοινή. 280 ο Λάρσον. 250 ο Γκάμα. Κοίταξε. Άρα γιατί παίκτη ψάχνουμε στα εξτρέμ. Μαζεύουμε πολλά. Κοίτα, κάτσε, ρε παιδί. Εγώ δεν αποκλείω να μην πάμε σε μια να πάμε σε μια λιγότερο πρωτοκλασάτη. Όχι, πρέπει να πάμε σε πρωτοκλασάτη. Δεν βγαίνει. Ποιος θα πρωτοπαίζει όμως μετά. Δεν βγαίνει. Για μην βιάζεστε. Θα δούμε. Ξεκινάμε και βλέπουμε πώς πάμε. Αν περάσουμε το πρώτο προκριματικό ναι. γύρο με το καλό. Το κακό είναι ότι όλα πάλι πρέπει να γίνουν βαθμιδών. Δεν δηλαδή... γίνεται, δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί, είναι... γιατί αν ναι, περάσεις τα play-off υπάρχει ικανοποίηση στην ομάδα από οικονομικής απόψεως. Δηλαδή ο Καρυπίδης λέει ότι παιδιά αν φτάσουμε στα play-off ναι, ναι, ναι. εγώ είμαι εντάξει οικονομικά. Σας τη βγάζω άνετα τη χρονιά. Μια χαρά είμαστε. Και έχεις πουλήσει και διαρκείες. Και πάω, και, πάω και, ναι, ναι, με κάποια διαρκείες, όχι με τα 5.500. Θέμα είναι πώς... Πρόσεξε, αν πας και μπεις στους ομίλους, αλλάζεις το κόλπο. Ναι, ναι, αλλά δεν προλαβαίνεις να ενισχυθείς το ενδιάμεσο όσο θα ήλπιζες. Πολλές δηλαδή. Φορές το έχεις πώς δεν προλαβαίνεις. Ο 27 Αυγούστου ξέρεις τι προλαβαίνεις να κάνεις. Ο Μπρούνο Γκάμα πότε ήρθε. Ο Κόκε. Ο Κόκε πότε ήρθε. Ο Γκάμα ήρθε 10 Αυγούστου. Εντάξει. Ο Κόκε ήρθε τέλη Αυγούστου. Προλαβαίνεις. Πολλές ομάδες ψάχνουν το κερασάκι. Και, απλά... και να σου πω και κάτι. Αν εγώ έχω 9 εκατομμύρια επιπλέον. Βρεσιάστο, δεν το συζητάω. Τους αυτό φέρνω, είναι φίλε, φέρνω φίλε 5 το Γενάρη. Το θέμα είναι όμως ότι η ομάδα στο πρώτο μάτς του Ιουλίου δεν μπορεί να πάει όσο ενισχυμένη. Ελπίζουμε. Θα δε... πάει πολύ συγκεκριμένα. Θα πάει συγκεκριμένα. Θα πάρει, θα πάρει, θα πάρει, θα πάρει παίκτη. Ο center for θα είναι σε αυτό το μάτς. Ναι. Άραγε. Πρέπει να είναι. Θέλουν δεν να ξέρω είναι. Αν θα είναι. Θέλουν. Θέλουν και πρέπει. Και αν τελευταία μέρα του Αυγούστου βγει ο Center Four και έχουμε τα λεφτά. Ναι, άμα έχεις τα λεφτά θα πάρεις, όχι, θα πάρεις κι άλλο. Μα άμα έχεις 9 εκατομμύρια επιπλέον στον προϋπολογισμό σου. Θα δώσεις, να σου πω κάτι που λέει ο λόγος, θα δώσεις το 1. Που λέει ο λόγος τώρα, έτσι, υπερβολή λέω. Αλλά θα δώσεις το 1 για να τον πάρεις στο Center Four αυτόν. Και έτσι, να πας να πάρεις κάτι άλλο στο ελληνικό πρωτάθλημα πλέον. Να πας να πάρεις το κύπελο. Λίγο τυχερείς στις προκλήσεις. Πολύ πρέπει να είμαστε στο τρίτο προκριματικό και στο play-off. Πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί. Εντάξει, θα δούμε. Θα δούμε. Θα δούμε. Να είσαι καλά. Έχουμε άλλον Μπίλι. Έχουμε, ναι. Ψυχή, σε θα το πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και Νίκο. Νίκος, ναι, χαίρετε. Παίρνω από Αθήνα. Αθήνα. Με τον Νίκο. Έλα ρε Μάκη. Έλα, τι κάνεις Νίκο, καλά είναι. Καλά. Κολλητός. Καλησπέρα και στο Χρήσανθο. Φορτηγό είσαι, φορτηγό. Είναι ο Αριανός του που δουλεύει στην Αθήνα στο λεωφορείο. Μας ακούει ερευνητικά. Στο λεωφορείο μπαίνω. Αυτό. Ναι. Στον ΟΑΣΑ. Κάπου εδώ, Νέο Ηράκλειο με κάτω Πεύκη με τώρα, Βόρεια Προάστια. Τα Αριανάκια. Ποιος παίκτης του Άρη έπαιξε στην Πεύκη. Στην Πεύκη. Ναι. Πριν από 4 χρόνια. Περίπου. 4 χρόνια. Ο Αδόπουλος ποιος παίκτης έπαιξε στην Πεύκη. Τρέχα γύρευε τώρα. Ομογενής από την Αλβανία. Εθνική Αλβανίας. Ομογενής κιόλας. Ναι. Μελαχρινός. Ξανθός. Ξανθός. Δεν το βρίσκω. Ο Αδόπουλος δεν το ξέρεις. Στην Πεύκη. Στην Πεύκη. Είναι τώρα στην ομάδα. Όχι. Έπαιξε στην Πεύκη. Πριν 4 χρόνια. Δηλαδή εγώ πώς γίνεται να τα θυμάμαι όλα. Καμινιώτης. Ποιος Καμινιώτης είναι Αλβανός από το τέτοιο ρε. Ομογενής από την Αλβανία ο Καμινιώτης. Α, δεν άκουσα ομογενής από την Αλβανία γι' αυτό. Τι άκουσες. Δεν άκουσα να ρωτήσεις αυτό. Αντιρένια. Όλα εγώ θα στα λέω πια. Γιατί θα πρέπει να ξέρω που έχει παίξει ο Ρέντα. Γιατί έφυγε από τον Άρη, φίλε, γι' αυτό. Εντάξει, έφυγε από τον Άρη. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Λοιπόν, για αυτά που άκουγα πριν, ναι. σχετικά με το μπάσκετ, έτσι όπως πηγαίνει η κατάσταση και θυμίζει καταστάσεις άλλων εποχών στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μην φτάσουμε στο σημείο να ξεχαστούν τίποτα δελτία πάλι και πάει άπατη η ομάδα. Ό,τι έγινε στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει υποχρεώσεις. Σίγουρα, για μένα, άποψή μου.
ήταν προδιαγεγραμμένο σχέδιο με κάποιους που προφανώς είναι έξω από την ομάδα και ίσως και με κάποιους μέσα από την ομάδα οι οποίοι για δικά τους συμφέροντα θέλανε να στείλουν τον Άρη που ήταν ένα χρόνο πριν στην Ευρώπη, τότε το 95-96, να ξαφνικά να έχει μια ομάδα που να κυνηγάει τη σωτηρία. Και φυσικά δεν κατάφεραμε να σωθούμε. Αυτά είναι μαθήματα από το παρελθόν που ελπίζω να μην συμβούν και στο μέλλον. Είτε βέβαια στο ποδόσφαιρο πολύ πιο δύσκολα πια, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, και στο μπάσκετ που είναι μπροστά μας ο γκρεμός. Κάποιοι τουλάχιστον μέσα από την ομάδα, το μιλάω εγώ τώρα που είμαι ουδέτερος, που είμαι πολύ μακριά και δεν μπορώ να ξέρω πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά όσοι είσαστε εκεί πέρα, που είστε και δημοσιογράφοι και ξέρετε και πέντε πρόσωπα παραπάνω, να γίνουν οι κινήσεις για να γίνει αυτή η περίφημη Γενική Συνέλευση και να μπορέσουμε να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι που θα πούνε στο εμβολιασμό, ξέρεις τι, είμαστε κι εμείς εδώ, θέλω τόσο τις 100 από τις μετοχές, θέλω τόσο, να βάλω και εγώ το δικό μου βολό για να σωθεί η ομάδα, να τραβήξει, να ξεχωρίσει το κάρο από τη λάσπη και να μην ξαναδούμε αυτά που βλέπαμε φέτος και πολύ τα χειρότερα που έρχονται αν δεν συμβούν αυτά που είπα μόλις. Να είσαι καλά. Αυτή είναι η άποψη. Τώρα στο ποδόσφαιρο ελπίζω να κινηθούν και τα διαρκείας. Μέχρι και εμείς σκεφτόμασταν με ένα φίλο που έχω από τα τρόλεϊ εδώ πέρα, Αθηναίος Αριανός και εκείνος, να πάρουμε διαρκείας, αλλά το κακό είναι ότι έχουν φτάσει σε δύο σημεία τα έξοδα να πας και να έρθεις σε σχέση με το 6-7 ας πούμε, που ερχόμασταν αυθημερών και βλέπαμε παιχνίδια στο Βικελίδης και γυρίζαμε νύχτα στην Αθήνα, που θέλουμε ένα διαρκείας μόνο για τα έξοδα, μόνο για να πάμε και να έρθουμε. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Θα είναι δύσκολο. Θα δούμε, βέβαια, εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα δω πώς θα κάνει το, πώς θα κοστίζει την τρία. Αν τα καταφέρω, έχει καλός. Θα δούμε, θα κάνουμε προσπάθεια. Πάντως, όπως και να έχει, θα είμαστε κοντά στην ομάδα. Μα μία, μα δύο φορές μέσα στη χρονιά θα έρθουμε οπωσδήποτε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, χάρηκα που σας άκουσα. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια. Όταν ακούω παιδιά από Αθήνα ή άλλη περιοχή της Ελλάδος, το Athens Club, την Πάτρα, που να λένε ότι σκεφτόμαστε να πάρουμε το διαρκείας και ξέρουν θα έρθουν αναγκαστικά λόγω οικονομικών 2, 3, 4, 5 φορές το χρόνο και την ίδια στιγμή υπάρχει ο άλλος ο οποίος μένει απέναντι το γήπεδο και βάζει και βλέπει την ΕΡΤ. Εντάξει. Μια που είπα ΕΡΤ, έχω περιμένει φιλός. Μια που είπα ΕΡΤ και μέχρι να φορτώσουν και πάλι οι γραμμούλες. Για πες μου λίγο πάλι για το Τσίρκο Μεντράνο, τι είπαμε. Δύο διπλές. Στέλνα, δύο διπλές, μπράβο. Μια που είπα ΕΡΤ, έχουμε βάλει ένα άρθρο στο All About Aris ότι η επαναδιαπραγμάτευση του συμβολέου του Άρη με όλα όσα ακούμε περί 8 εκατομμυρίων, 4 εκατομμυρίων κτλ. Είναι προαπαιτούμενο. Ο Άρης την επόμενη σεζόν, ο τρίτος στα εισιτήρια δηλαδή Άρης, ο Άρης με τις μεγαλύτερες τηλεθεάσεις στα παιχνίδια του από οποιαδήποτε άλλη ομάδα, μια εμπορική δηλαδή ομάδα που φέρνει πίσω τα λεφτά τα οποία πήρε από την ΕΡΤ και μάλιστα με τόσο πολύ κόσμο να την ακολουθεί, θα αποτελεί σκάνδαλο ολκής αν αποφασίσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση να δώσει τα τετραπλάσια στον πρωταθλητή με αιτιολογία ότι είναι πρωταθλητής, αλλά την ίδια στιγμή να δίνει και τα διπλάσια στον Παναθηναϊκό γιατί είναι μια ομάδα που πουλάει και την ίδια στιγμή να δίνει τα ίδια λεφτά στον Ατρόμητο που δεν είναι ούτε πρωταθλητής, ούτε πουλάει και έχει συνολικά όσα εισιτήρια έχει σε ένα μάτσο Άρης της πλάκας. Με τον Πανετολικό ή το Λεβαδιακό ή οτιδήποτε άλλο. Μάλλον συνολικά τα πέρασε. Δεν υπήρχε παιχνίδι φέτος του Άρη που να έχει λιγότερα εισιτήρια από ό,τι είχε συνολικά ο Ατρόμητος. Κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλους αυτή τη χώρα να σταματήσουν οι διάφοροι πολιτικοί να καθορίζουν την αγορά. Γιατί μιλάμε για αθέμητο ανταγωνισμό. Και φυσικά γελάμε και με όλους τους αστείους, οι οποίοι πέρσι μας λέγανε για λεφτά της ΕΡΤ και τώρα που να τα πάρουν αυτοί, λένε άλλα. Μια ζωή στην Κολοτούμπα. Πάμε τώρα στον επόμενο φίλο. Αυτόν γιατί τον βλέπεις συνέχεια, ρε φίλε, τον συγκεκριμένο. Σ' αρέσει να τον πάρεις στο σπίτι, τον κάνεις γαμπρό. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα, Χρήσαθε. Καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Νίκο. Χαίρετε. Χρήσαθε. Παρακαλώ. Πόσο αδικημένος είναι με τα 10 πέναλτι και με τα κρατικά λεφτά του Αλέξη Τσίπρα, ο νεοφώτιστος. 10 πέναλτι πρώτη χρονιά, νεοφώτιστος.
Πολύ αδικία, ρε Χρυσταφέ. Φίλε, θα έπρεπε να γνωρίζεις ότι Νεοφώτιστος είναι η ομάδα η οποία ανεβαίνει για πρώτη φορά. Άρα δεν χαρακτηρίζεται ως Νεοφώτιστος. Ενώ ο άλλος που έχει τις ενώσεις, πόσα πέναλτι πήρε ο άλλος. Επίσης θα πρέπει να γνωρίζεις πόσα από τα 10 πέναλτι είναι πέναλτι. Όλα. Μπράβο. Και έπρεπε να σου δώσω και άλλα τόσα. Ενώ στο Νεοφώτιστο. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς. Το καλό με σένα είναι ότι, ότι ασχολείσαι με το μεγάλο Άρη. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό να ασχολείσαι με το μεγάλο Άρη. Σου είναι. Το ξηγόνο σου είναι. Και έχει κάνει αιώνες μπροστά. Ποιος, δηλαδή, ποιος. Αιώνες μπροστά από σένα. Δηλαδή τι να ασχοληθεί με τους Νεοφώτιστους. Ωραία, τα λέμε σε 100 χρόνια τότε. Έτσι είναι. Δηλαδή με τα Νεοφώτιστους τι μπάτζετ θα έκανε. Πάλι το λες, πάλι. Γιατί επιμένεις την προπαγάνδα. Με το Ρέστο πρόεδρο που έχεις, τι μπάτζετ θα έκανε. Ρέστος είναι ο πρόεδρος. Γιατί τον κέρδισες τότε δύο φορές την Τούμπα. 15.000 ποδοσφαιριστή θα είχες, 20 αν δεν έπαιρνες αυτά τα δεδομένα. Με αυτούς λοιπόν τους 15.000 ποδοσφαιριστή ήρθε δύο φορές και στην Τούμπα δεν τον κέρδισες εσύ με τα 60 εκατομμύρια. Μάγκα. Ρε, Άγιο Βασιλιάδη, Άγιο Βασιλιάδη να ευχαριστείς. Εγώ να ευχαριστώ τον Βασιλιάδη. Δεν είχες καν συμβόλαιο. Τα είχα. Έκανες και μουτσουνάκια. Έκανες και μουτσουνάκια. Γι' αυτό έχω το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο συμβόλαιο πλέον της ΕΡΤ. Αυτό, γέρος δάση. Με τα κρατικά λεφτά. Τα κρατικά λεφτά πια. Σαν αυτά, τα κρατικά λεφτά εννοείς που σου πληρώνει το ρεύμα. Που σου χτίσε το κρατικό γήπεδο. Που σου χάρισε 40 εκατομμύρια. Σου ρε Χρήστατε, αν το σκουπίσου λίγο, που βάζεις και στο στόμα σου μισό, το μεγάλο. Κλείσε φίλε το φίλο, κάτσε να σκουπιστώ. Κάτσε να σκουπιστώ λίγο φίλε σε συγκεκριμένο σημείο. Σκουπίζομαι, μισό λεπτό. Γιατί πολύ πιτσίλημα και δεν κάνει να σκουπίζομαι εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε φίλε, σκουπίστηκα. Ό,τι μου είπες έκανα φίλε, σκουπίστηκα. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο. Απλά να πω λίγο κάτι στο φίλο που ήταν νωρίτερα. Απλά πρόσεξε μέσα στις όλες αλλαγές που προσπαθείς για τις οποίες εμπνέεις από κάπου να αλλάξεις τα χρώματα μόνο. Γιατί σε όλα τα άλλα πλέον ίδιοι είστε. Εντάξει, ένα χρωματάκι είναι. Κόκκινο μαύρο έχουν αλλάξει. Δεν ήταν κόκκινο. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Είστε κι εσείς οπαδός του. Τι τους. Δεν ασχολείται με τον Άρη. Τι τους κάνεις ρε φίλε, και μόνο που τον άκουγα γελούσα. Θα σου πω τι τους κάνω. Δεν το χαρακτηρίζω τον. Θα σου πω τι τους κάνω. Τους λέω την αλήθεια. Αυτό τους κάνω. Τους ενοχλεί η αλήθεια. Να έχεις πάρει double, να έχεις πάρει μετά από 30 τόσα χρόνια πρωτάθλημα και να ακούσεις Αλτίδη 6,5 ώρα, 7 η ώρα και να πάρει τηλέφωνο. Ρε φίλε, μεγάλο γλέντι, αδερφέ. Μόνο Άρης. Μόνο Άρης. Μεγάλο γλέντι. Όχι, είναι που δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν τους ενδιαφέρουν και είναι, πώς είπε, χιλιόμετρα μπροστά. Όχι, αιώνες. Κάνανε καλά φέτος, κοίταξε. Αιώνες. Όχι, εμείς στέμε, να σου πω κάτι. Με τρία πρωταθλήματα αυτή, τρία και εμείς, αυτοί είναι αιώνες μπροστά. Φέτος τη βγάλανε καλά, αδερφέ. Δυο μάτς στην Τούμπα βγήκαν αίτη από τον Άρη. Τη βγάλανε πολύ καλά. Και αν δεν ήταν ο μεγάλος ο παίκτης ο Γιουνές, να βάλει και το πέναλτι, θα είχαμε τρελά γούστα. Αλλά το Γιουνές έπα τον κάνουνε ένα άγαλμα μάχης από την Τούμπα. Γιατί θα ξεκινούσε από εκείνη τη στιγμή γκρινιά. Δεν λέω ότι δεν είχαν φέτος καλή ομάδα. Είχαν πολύ καλή ομάδα. Λοιπόν, στημένη ομάδα, ενώ στημένη από πέρσι, ήταν 9 στους 11 ίδιοι. Αλλά σε δυο παιχνίδια φέτος κρίθηκε το πρωτάθλημα. Να το ξέρουν γιατί ακούει, γιατί ακούνε κι άλλοι. Ένα ήταν το μάτσο Γαριλάου, που αν χάνανε θα ξεκινούσε γκρινιά, και το άλλο το μάτσο ήταν στο Καραϊσκάκι, που κατά λάθος πήραν 0-1. Άλλαζε τουμπαλό το πρωτάθλημα. Μπορεί έκαναν πάλι να το έκαναν ό,τι έπρεπε να κάνουν για να πάρουν το πρωτάθλημα. Μπράβο. Μπορεί πάλι έκαναν να το πέρνανε. Ό,τι λέω. Έκανε ο Ολυμπιακός τα προηγούμενα χρόνια. Δεν λέω μπράβο. Ότι δεν το πέρνανε. Μπορεί πάλι να το πέρνανε. Αλλά δεν το πέρνανε έτσι. Πάντως δεν ασχολούνται με εμάς. Όχι. Οι εκπομπές μας ακούνε. Και κάτω τα κείμενά μας γράφουν. Όλη την πέρα με το μεγάλο Άρη. Τι να κάνουμε, εντάξει. Θέλω να σου πω κάτι. Στο site που γράφεις. Ναι. Δεν θέλω ούτε καν να το πω. Μην το λες. Σε διαβάζω. Μπράβο. Εντάξει, παρόλο που τα περισσότερα τα λες στο ραδιόφωνο, ναι. Διαβάζω. Το τι γίνεται από κάτω, τι γλέντι γίνεται ρε φίλε. 130-150 σχόλια, τα 122. Με αφορμή αυτό που λες. Ένα επιχείρημα, ένα επιχείρημα. Γελάω, λέω, δες εδώ, ένα επιχείρημα διαβάζεις σε σχέση με αυτά που τους γράφω. Κανένα. Λένε αυτές τις μπούρδες για Νεοφώτιστους, κρατικά λεφτά. Εν τω μεταξύ πρόσεξε, η ομάδα του στο μπάσκετ είναι στην ΕΡΤ. Καλά τώρα να σου πω κάτι. Η ομάδα του στο βόλεϊ ήτανε στην ΕΡΤ. Τώρα γιατί είναι στην ΟΒΑ. Είναι...
Η ομάδα του στο handball είναι στην ΕΡΤ. Κατηγορούσαν τόσα χρόνια το άρθρο 99. Πάει να δεν πάρει τώρα λεφτά της ΕΡΤ. Άλλαξε γιατί το κάνουν. Γι' αυτό το λόγο το κάνουν. Επειδή τόσα χρόνια παίρνουν, πετάνε αυτές τις μπουρδες δεξιά και αριστερά για να σου πει ορίστε και ο Άρης πήρε. Λοιπόν, να πούμε και κάτι. Για το θέμα με τις σημαίες. Ναι. Συγκεκριμένο ραδιοφωνικό σταθμός έβγαλε τον έναν εκ των υποψηφίων, ναι, που είναι η επόμενη υποψήφια δήμαρχη στην Θεσσαλονίκη, και δεν έβγαλε κανέναν άλλον. Ναι. Κανέναν άλλον. Αδικαιώ. Έβγαλε συγκεκριμένο υποψήφιο δήμαρχο. Να απαντήσει τι θα έκανε και πώς κρίνει αυτή τη στάση και πώς κρίνει το ότι μπήκαν οι σημαίες και για ποιο λόγο κατεβήκανε. Ναι. Ωραία. Δεν είπε καν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος αν εμείς απευθυνθήκαμε και στον άλλον υποψήφιο και απέβγε να απαντήσει. Γιατί δεν κάνετε εσείς, κύριε Τσαλτίδη, κύριε Παπαδόπουλε, μια ερώτηση στους δύο υποψηφίους, στους τρεις υποψηφίους, στους τέσσερις υποψηφίους? Καταρχήν είναι 23. Ναι, εσύ πάρε τους τέσσερις πρώτους. Ποιοι είναι οι τέσσερις πρώτοι? Εντάξει, ρε Χρήστα, αλλά δεν ξέρεις τι είναι οι τέσσερις πρώτοι. Άκουσε με λίγο. Εγώ σε τέτοια παιχνίδια που οι δηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν. Οι δηλώσεις θα χρησιμοποιηθούν για να στοχοποιηθεί ο Αριανός και να αναρριχηθεί ο ΠΑΟΚΣ ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι ακριβώς πρέπει να πω και τι πρέπει να κάνω σε τέτοιες περιπτώσεις. Με πολιτικούς εισαγωγικά. Δεν σου κάνω υπόδειξη. Ναι, σου λέω λοιπόν ότι εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά τι εξυπηρετεί και ο ένας, τι εξυπηρετεί και ο άλλος. Ποιος στηρίζει ο ένας και γιατί στοχοποιείται παραδείγματος χάρη καθημερινά ο Ταχιάος. Μπράβο. Καταλαβαίνω γιατί. Δεν στοχοποιείς κανέναν. Απλά η πολιτική. Πρέπει να ρωτηθούν και οι 4-5 πρώτοι. Εκτός από τον Ταχιάο. Αυτό ρωτάω εγώ στον Χρήσταθο. Όχι, δεν πρέπει να ερωτηθούν για τη σημαία. Είναι το τελευταίο πράγμα που με απασχολεί η Θεσσαλονίκη. Είναι τέτοια η εύνοια του ΠΑΟΚ ή άλλων σε άλλα θέματα, όχι τόσο από την τοπική αυτοδιοίκηση, όσο από το κράτος, που αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας αποπροσανατολίζει. Είναι πολύ πιο σημαντικό να ακούσει ο φίλος ο ΠΑΟΞής από τα κρατικά λεφτά της ΕΡΤ που υπάρχει ανταπόδοση. Τα παίρνει πίσω η ΕΡΤ αυτά τα λεφτά. Από τις τηλεθεάσεις του Άρη. Ωραία. Τα παίρνει πίσω από τα στρέμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης που του χαρίστηκαν για να κάνει γήπεδο. Είναι πολύ πιο σημαντικά και περισσότερα από τα 40 εκατομμύρια που κόπηκαν και δεν λένε μας χάρισαν 40, λένε πλήρωσαμε 11. Ενώ στον Άρη, που με το 44 πλήρωσε το 1,5 από το 1,5 στο δημόσιο, λένε μπήκε στο 44. Κατάλαβες. Αυτά είναι κατανοητά που λες και καλά κάνεις και τα λες. Λέω απλώς, επειδή είναι κοντά οι εκλογές, πότε έβγαλε τελευταία φορά ο μεγάλος λαός Θεσσαλονίκης δήμαρχο με δικά του, που να υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, τα τελευταία 40 χρόνια, ποτέ. 50. Ποτέ. Ο Δήμος Μασανίδης. Μπράβο. Στο Δήμο Θεσσαλονίκης, είμαι συγκεκριμένος, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όχι στο Δήμο Κορδελιού ή στο Δήμο Δεδροποτάμου, λέω επόμενο, στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, δεν βλέπεις ότι πάνε να πατήσουν και εκεί? Να πούνε ότι έχει αλλάξει. Εντάξει, υπάρχουν άλλοι τρόποι, δεν υπάρχει πλέον Αριανός. Εντάξει, δεν σου υποδεικνύω, στο ξαναλέω τι να κάνεις. Λέω, σου κάνω μια ερώτηση, δεν θα ήταν σωστό αυτό? Θα έχουμε, για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί αναμοχλέθηκε. Έχει παίξει στο ρόλο site. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα ζητήσουν την ψήφο σας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Εμείς το έχουμε, εγώ προσωπικά το έχω πει πάρα πολλές φορές. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν είναι δεξιός, αριστερός, κεντρός ή τίποτε άλλο. Εμένα με ενδιαφέρει, και αυτή είναι η λογική μου. Δεν λέω ότι είναι η σωστή και δεν λέω ότι πάντα πρέπει να ψηφίζεις με βάση τον Άρη ή τον ΠΑΟΚ. Η λογική είναι ότι πρέπει να ψηφίζεις ανθρώπους οι οποίοι προορίζονται για να λειτουργήσουν σωστά τη Θεσσαλονίκη, το κράτος, στην Ευρωβουλή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά για μένα ένα σημαντικό κομμάτι της απόφασής μου πριν πάω στην κάλπη είναι και ο τρόπος αντιμετώπισης του συλλόγου τον οποίο αγαπάω. Ένα από τα βασικά κομμάτια. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο σκέφτομαι εγώ. Και νιώθω υποχρεωμένος να φιλοξενώ, εφόσον το θέλω, στην εκπομπή που κάνω εγώ, ανθρώπους οι οποίοι απέναντι στον Άρη είναι σωστοί. Αυτό κάνω και με αυτή τη λογική φιλοξενώ και κάποιους ανθρώπους. Και καλά κάνεις, γιατί ο κόσμος πρέπει να πληροφορείται πριν πάει στην κάλπη.
Να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Ο φίλος το 201. Ναι. Τσιμπάει για διπλή την προσκλησούλα. Πολύ ωραία. Αύριο για το όνομά του το βάλε. Να τσίρκο μετράνε. Αύριο το πρωί θα πάρει τη Μαριλής και θα πει ότι είναι ο 201. Αύριο το πρωί μετά τις 10. Μπράβο. Για να συνεχίσει με την Μαριλής. Τώρα αν θες να πας στο άλλο το τσίρκο να φέρεις στο μήνυμά σου. Εντάξει, θα σου πω. Θα έχουμε κληρώσει και γι' αυτό. Θα έχουμε κληρώσει γι' αυτό το χρόνο. Ναι. Ακολουθεί ο Ραγιά Μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5.